Έλα να κερδίσουμε χρόνο όσο λείπει ο Τάρταρος, φίλε. Ο Τάρταρος. Ναι. Είναι το εξάλλητο κάνω όπως η Βικτόρια και μετά Τρόικα. Και μετά είναι Τρόικα κανονικά. Φίλε, πρέπει να αλλάξουμε την ονομασία. Μου γυρνάνε τα άντερα με την ονομασία της εκπομπής. Ωραία, σιγά σιγά. Ναι. Σιγά σιγά. Όχι, σιγά, σιγά. Τα πεις όλα. Θυμάσαι τον ντράμερ, τον ξέρεις τον ντράμερ, τον Ονειράμα, τον Δημήτρη. Ονειράμα. Ο ψηλός ο Δημήτρης, ρε. Αυτή ο Εξίδης δεν είναι. Ο Δημήτρης. Ο Κοκκόνης, ρε, τέλος πάντων. Κοκκόνης. Ο ντράμερος, ναι. Κοκκόνη, υπάρχει μια στενοφορία. Ρε, στον Μπελέρ μαζί, ο ψηλός, το ωραίο το παιδί. Τέλος πάντων, άστο, μετά. Μετά. Υπήρχε πιο ωραίος από μένα εκεί μέσα. Μπράβο. Μετά. Ο δεύτερος πιο ωραίος, πιο να πεις. Τώρα τον κατάλαβα. Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Πολύ καλό. Δεν ξέρω. Να φεύγεις τώρα για διακοπές. Αν καταλάβω. Ναι, ναι, ναι. Με αυτό το αεράκι πρωί. Πάρε και το βουνάκι. Κοροϊδό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν. Μαρία, ακούσει. Απλά μου στέλνεις καλημέρα. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου. Αν μας ακούει, πραγματικά το εννοώ. Ένα από τα πιο όμορφα κορίτσια που κυκλοφορούν στην Νότια Ευρώπη. Καλημέρα, μαράκι μου. Και θυμίζει βασικά Καλιφόρνια. Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Είναι η Τρόικα με λάδια και με αλάτια. Καλό καλοκαίρι, αδέρφια. Τι Καλιφόρνια, τι Καλλικράτεια. Ευχαριστώ για τον Ρώτη Μαριλής. Καλημερίζουμε στο Τύρι Δασκαλάκη και σήμερα είναι μαζί μας. Α, sorry, εσύ το αφαιρές. Δεν είδα, sorry. Κοιτούσα. Ναι. Συγγνώμη, επειδή είναι. Πώς θα το γίνουμε, συγγνώμη, Σωτήρη. Συγγνώμη. Ναι. Ευχαριστώ. Παίρνω πίσω τι ευχαριστίες από τη Μαριλής και τη πάω Σωτήρη Δασκαλάκη. Η Μαριλής σήμερα είναι. Μπράβο. Σήμερα είναι μπράβο, ναι. Ναι. Έχω κυκλοφορώ με δύσκολο να τα πω. Παίζει να σου φέρει κουλούρι από τον Αρμαγεδόν, πώς τον είπες αυτό. Από τον Ουζουνιάν. Λοιπόν, αδέρφια, καλό καλοκαίρι. 37 Αυγούστου σήμερα, Πέμπτη, 37 Αυγούστου 2018. Δεν έχουμε καμία ιδιαίτερη γιορτή. Ανάμνηση του εγχώνες θαύματος Αρχαγγέλου Μιχαήλ, καλωδότη Ζήνων και Ρωμήλος. Χρόνια πολλά, την καλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στη Μπέγκη Ζήνα. Η εσεμιέρα είναι ανοιχτή πάντη λίγο στο automatic. Αυτό θέλω. Την πήγαμε. Ω, να το διαβάζω εγώ το μηνυματάκι το οποίο ήρθε. Μας και παρθενιάζει σε μεσικά η 792. Έτσι, διάβαστο στα γρήγορα εσύ. Διάβαστο γρήγορα. Καλά που το πήγα στο automatic. Αγαπούλα, καλημέρα. Φιλάκια πολλά. Η κλασική 792, το Βαλεντινάκι μου. Γλυκιά Βαλεντίνα, καλημέρα. Λέει αγαπούλες και όχι αγαπούλα η κοπέλα. Αυτός ο υπολογιστής, ρε φίλε. Ναι, δεν το βλέπεις γκαβός. Δηλαδή τα μάτια σου τι είναι. Σαν το site που δεν είναι του ΠΑΟΚ. Αγαπούλες, καλημέρα. Φιλάκια πολλά. Έχετε διέλευε. Βαλεντίνα, το μήνυμά σου είναι πάντα μήνυμα ζωής και φωτός και αισιοδοξίας. Αδέρφια, προσοχή, κυκλοφορούν όσοι κινήσεις στο κέντρο. Εννοείται Τσιμισκή, ναι, και Μητροπόλεως. Πατσικού. Και στις κεντρικές καθέτους, ναι. Καρόλου Ντίλ, Παλαιόπατο Γερμανού, Παύλου Μελάση, Διαγνώμη κλπ. Κυκλοφορούν πάρα πολλά άλογα. Προσέξτε, μήπως και συγκρουστείτε με κάποιο άλογο. Το πολύ το άλογο. Δηλαδή πάλι μας βγήκαν τα μάτια πρωί-πρωί. Mm. Media Mart είναι κοντά μας. Ο Σωτήρης είναι σε ετοιμότητα και τσεκάρει. Εκτός τόλος έρχεται εδώ, Έτσι. Ναι. Ναι. Media Mart έχουμε Παναγιώτη, άστους τόλους και αυτά. Αλλά. Από αυτό ζεις, από αυτό παίρνεις 1000 ευρώ το μήνα. Έλα, μην τα λες όλα να μαρτυράς. Λοιπόν, η Media Mart παρουσιάζει την πρωτοποριακή υπηρεσία TV Calibration. Με το TV Calibration βλέπεις απόλυτα ρεαλιστικά χρόνια και απολαμβάνεις το maximum τη δυνατότητα τηλεόρασή σου. Αν λοιπόν αποφασίζεις να πάρεις μια καινούργια τηλεόραση, τότε αξίζει να την απολαμβάνεις το maximum. Εξειδικευμένη τεχνική, όχι τυχαίοι περαστικοί απ' έξω, θα αναλάβουν να ρυθμίσουν τηλεόρασή σου ώστε να έχεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα. Γιατί άλλο το μαύρο του Γιάγια του Ρε και άλλο το μαύρο του Τζάλμα Κάμπος, για παράδειγμα. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός Media Markt. Ετοιμαστείτε για διαγωνισμούς, εννοείται. Περιμένουμε απλά να μαζευτείτε όλοι μετά την αλλαγή της εκπομπής και την διαδοχή μας από τον Κωστή. Του οποίου αυτό που κάνει δεν είναι για εδώ, είναι για αλλού και τον κατανοώ απόλυτα. Δηλαδή, απογοητεύτηκα προηγουμένως που τον άκουσα περίπου 13 λεπτά, 14. Τι έγινε. Δηλαδή. Τι έγινε. Εντάξει, θα σου πω. Λοιπόν, Σωτήρη, κλείνει τη μουσική. Παναγιώτη, καλημέρα, West Hamius. Ναι, τον είδα προχθές φεύγοντας από την εκπομπή. Και εγώ εδώ. Χαιρετισμούς. Και εγώ εδώ, τον είδα, είναι κάτω. West Hamius, καλημέρα. Τεράστιος. Έτσι. Ναι. Τι ομάδες υποστηρίζει άλλες. Είναι άρρωστος West Ham, εννοείται. Τωρίνο και ΠΑΟΚ. Τωρίνο και Απόλλωνα Καλαμαριάς. Καλά, εντάξει. Γιατί Τωρίνο, West Ham και ΠΑΟΚ δεν κολλάει. Ενώ Καλαμαριά κολλάει. Είναι και οι τρεις ομάδες τεράστια, ιστορικές και αδικημένες. Μα υπάρχει στο Τωρίνο, υπάρχει και ο δρόμος. Via Ποντιάρη 33. Άσε, μα κακομοίρια, διάβαζε χωρί κουρτίνα. West Ham, καλημέρα. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλημερίζουμε Έφη Αχτσιόγλου. Ίσως το πιο όμορφο κορίτσι που έχουν βγάλει
τα Γιάννητσά. Καλημερίζουμε και τον αδερφό τη. Α, τον ξέρει. Ένα πολύ, πολύ ωραίο. Σκοκόρα, πολύ, πολύ ωραίο παιδί. Γιατί δεν σε εδώ τι πλησιάζει. Και ο Χιμάμπε όμω. Λοιπόν, Σωτήρη, έκλεισε τη μουσική. Βαράει κυβέρνηση. Είσαι έτοιμο σε λίγο να πατήσει το start για να φύγει το άλλο κομμάτι. Επιτέλου κομμάτι. Τρει μέρε εδώ, τέσσερι. Μισό τραγούδι ακούσαμε. Που το αγαπά και το ξέρει. Ναι. Θα βάλουμε όμω σε μορφή quiz. Εντάξει. Λοιπόν, δύο διπλέ προσκλήσει. Πλούτο του Αριστοφάνη. Παραστασάρα από το Εθνικό Θέατρο. Το οποίο προσωπικά ευχαριστώ γιατί συνεργάζεται μαζί μας με την εκπομπή μόνο και μόνο επειδή γνωρίζει ποια είναι η προσφορά μου στον ελληνικό πολιτισμό. Δύο διπλές προσκλήσεις. Μου λένε πάλι θες, με ποιους κάνεις εκπομπή. Λέω με τον Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Λέει δεν μου λέει κάτι. Λέει, και εμένα δεν μου λέει. Λέει Τσαλτίδης Χρήστος. Α, λέει του ακαδημαϊκού. Ο πιο γνωστός Πλάτωνας είναι αυτός που είχε το sports bar. Λέω η σχέση με το Τσαλτίδη με τον ακαδημαϊσμό είναι η αντίστοιχη η δική μου το κινέζικο μονόχορδο. Λοιπόν, πλούτος του Αριστοφάνη. Κλασική κωμωδία του Αριστοφάνη. Απόψε, ώρα 9, από το Εθνικό Θέατρο, σκηνοθετεί ο Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, στο ρόλο του Πλούτου, Γιώργος Γάλλος, λατρεμένος, ηθοποιάρα, δεν σχολιάζω, Στέλιος Ιακωβίδης, δεν σχολιάζω, και προσκυνώ, Μάνος Βα... Βαγκούλας. Μάνος Βα... Βαρδακούρης. Τον εκτιμά ατελείωτα και ο Σωτήρης, το ξέρω αυτό. Βαξεβάνης. Μάνος Βακούσης. Αχ, κοντά έπεσα. Ο Μάνος Βακούς, τον ποιοι παίζουν δηλαδή στην παράσταση. So near, so far. Εντάξει. Λοιπόν, θέατρο δάσους απόψε, ώρα 9. Απλώς ο τρόπος για να μπεις για δύο διπλές προσκλήσεις. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις θέατρο, αποστολή στο 54526. Λοιπόν, ο Σωτήρης πατάει για να φύγει το κομμάτι. Άντε, τρώω τα νύχια που ετοιμάσαμε. Και θα το αφήσει. Σωτήρη, άστο να παίζει. Ναι. Ξανά, θα σας πάμε με χαλή αυτό. Σίγουρα, πάμε λίγο. Ναι, κομμάτι τελείως καλοκαιρινό, ναι, που το υποδηλώνει και ο τίτλος του εξάλλου, ναι, από αγαπημένο συγκρότημα. Δεν πεθαίνω, αλλά καλό. Λοιπόν, προσέξτε λιγάκι. Προσέξτε. Υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα που το όνομά τους δεν έχει καμία σχέση είτε με αυτό που παίζουν, είναι λίγο ατέριαστο, είτε με την καταγωγή τους. Ναι. Έτσι. Εμείς θα δώσουμε σήμερα ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Το quiz είναι διπλό. Ένα ζευγάρι και ένα ζευγάρι. Έτσι, θα δώσουμε δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Το άλλο το quizάκι είναι ακρεφνώς ποδοσφαιρικό. Το άλλο έχει να κάνει με το κομμάτι που ακούμε και με το group που ακούμε. Οι οποίοι είναι οι. Το απαντάει ο Παναγιώτης. Οι οποίοι απαντάει ο Παναγιώτης ότι είναι η Texas. Steppenwolf. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε από ποια χώρα έλκουν την καταγωγή τους οι Texas. Ακούς Τέξας. Ναι. Το μυαλό σου λες, δηλαδή αν μου λέει ο Σωτήρης, άκουσα ένα group χθες. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τέξας σου λένε. Θα έλεγα προφανώς η καταγωγή τους είναι. Ναι. Από ποια χώρα, ναι, έλκουν την καταγωγή τους οι Τέξας. Που ακούμε με την πανέμορφη τραγουδίστρια, με την εφαίρεια φωνή. Αυτό είναι το ένα κουιζάκι. Αν δεν το ξέρεις αυτό, δεν το γνωρίζεις αυτό, σου έχουμε και ποδοσφαιρικό. Ήρθε και ο Καλικάντζαρας από το Βαθυλάκο. Λοιπόν, ήθιστε μετά από διοργανώσεις μεγάλες εθνικών ομάδων, κυρίως παγκόσμιο κύπελο, να, κυρίως παγκόσμιο κύπελο, αλλά και κύπελο εθνών Ευρώπης, μην το προκαλείς, θα σε μπει, θα σε διαλύσει, αλλά και μετά από κύπελο εθνών Ευρώπης. Ωραία το είπες, εθνών. Ναι, μπράβο. Έτσι, όχι μπράβο. Euro, εννοείται. Έχει real gangster. Να πούμε, βγάλ τον μια φωτογραφία σε παρακαλώ. Μετά, βγες, μετά. Βγάλ τον τώρα, να κερδίσουμε χρόνο τώρα. Εντάξει, ναι. Να σε βγάλει φωτογραφία, να την ανεβάζει, ναι, κολλήσει ο κόσμος εσύ. Real gangster. Ναι, βράβο, βγάλ τον, είναι, γιατί είναι άδικο αυτό. Κάτσε, περίμενε λίγο. Κάτσε, περίμενε. Δεν θέλω να είσαι. Εγώ στεναχωριέμαι έτσι. Τόσο κόμπλεξ να έχω. Γιατί ρε φίλε. Ναι. Why? Όταν είσαι στη σφαλιά. Γκάξ δεν το φωνάζαμε. Ναι. Όταν μαθαίνει την προπαίδεια. Γκάξ δεν το φωνάζαμε. Μία 6-6. Μία 6-6. Μία 6-6. Μία 7-21. Όταν το λέτε. Και ο Παναθηναϊκός λέει 3-85. Όσα έχει μόνο επί δύο Λιπερίδης έχουν τα μισά και χαίρομαι. Σόπαρε. Καλημερίζουμε Βασίλη Λιπερίδη. Σόπαρε. Βγάλ τον για να κερδίσουμε χρόνο. Μπράβο, έτσι να δει ο κόσμος να ορίστε μπει και ο... στο πράγμα. Εντάξει. Να είστε και εσείς μαζί. Έλα, ρίξε Μάρια, τι έχεις να πεις. Ναι. Λοιπόν, ήθιστε μετά από μεγάλες γνωρίες εθνικών ομάδων, όταν ξεκινάει μετά η ποδοσφαιρική σεζόν στις διάφορες χώρες, έστω κάποιες σύλλογοι εφαρμόζουν κάποιο από τα αγωνιστικά πλάνα
ή συγκεκριμένα αγωνιστικά σχέδια που έχει παρουσιάσει κάποια ή κάποιες εθνικές ομάδες. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ποιο? Πέρασαν δύο αγωνιστικές στην ελληνική Super League και δεν είδα να εφαρμόζεται από κανέναν σύλλογο κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Μιλάω αγωνιστικά, έτσι. Ούτε για κουτσομπολιά μιλάω, ούτε για γκομενικά, ούτε για παραγωγικά, ούτε για προπονητικά στον μπάγκο. Ποιος καπνίζει, ποιος δεν καπνίζει και ποιος υδρώνει στη μασχάλη. Ναι, αγωνιστικά εντελώς. Αγωνιστικό. Στου χουρτάρ. Δεν το είδα. Περίμενα έστω ένας ελληνικός σύλλογος να το εφαρμόζει μες στον αγώνα. Έστω μία φορά. Ποιο είναι αυτό? Δυο λεξούλες στην ουσία φτάνουνε. FM και NO. Το ονοματεπώνυμό σου, ποιο είναι αυτό, έτσι. Ή απαντάς, αν δεν το ξέρεις αυτό, η Τέξας, από ποια χώρα κατάγονται, από ποια χώρα είναι, η Τέξας, έτσι. Ένα από τα δύο απαντάς, δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Να σου κάνω μια ερώτηση. Έστω ένα από τα δύο να απαντήσεις, έχεις νικήσει. Ναι. Αν δώσεις δύο απαντήσεις και η μία είναι λάθος, μετράει σωστή, έτσι. Δεν πούμε, απάντησε λάθος τη μία. Το ποδοσφαιρικό που έβαλες είναι μηνιαίο. Τι είναι? Μηνιαίο. Ορίστε. Το quiz μηνιαίο, θα κρατήσει ένα μήνα. Όχι, μόνο για τώρα που μόνο για τώρα. Άστο, ξέρει ο κόσμος. Εντάξει. Το έχουν βρει. Εντάξει. Εσύ δεν το έχεις βρει, καλώς το λέτε. Έτσι έλεγες για το Πολίνς. Εκεί όντως ναι. Και τον ξεφτέλησε. Πολλές φορές. Και τον ξεφτέλησε. Μ' αρέσει που τον ακούει. Τον ακούει όρθιο. Συγγνώμη, με το γυαλί αυτό. Και όπως γκριζάρει. Είσαι εξαιρετικό σήμερα. Όπως γκριζάρει το εδώ το μουσάκι σου. Πραγματικά. Είσαι ο Μαρινάκης. Αυτό είναι. Σαν αυτός έχει βάλει πάρα πολλά, φίλε. Ο Μαρινάκης έχει πάρα πολύ. Αλλά όχι, όχι. Τώρα τον αδικείς, ρε φίλε. Όχι. Άστο, στο πρόσωπο. Από εδώ και πάνω. Από το προγούλι και πάνω. Από το λαιμό και πάνω. Εσύ, δηλαδή, με κάνεις να με τρελάνει. Προσβλητικότατος για μια κορυφή. Όχι, τι είσαι. Την ανέβασε. Μόλι ο Ανδρομπάκος. Παιδιά, ετοιμαστείτε οι Αριανοί σήμερα να γελάσετε με Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Όπως τον βλέπετε εδώ μέσα, έτσι κυκλοφόρησε έξω σήμερα έξω, και, ναι. θα κυκλοφορήσει ναι. στο κέντρο της πόλης. Πανεύκολα. Και αύριο φορά κι άλλο. Δεν... Και μετά αύριο κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Δεν θα αλλάξει από εδώ που θα βγει. Ναι, βέβαια. Όχι 383, δεν είναι αυτό. Οπα. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι αυτό κάτι, είναι κάτι, αυτό είναι κάτι διαχρονικό. Χρόνια ισχύει. Αυτό είναι κάτι διαχρονικό. Το τόνισα 383. Είναι κάτι αγωνιστικό. Αγωνιστικό καθαρά. Που το είδαμε σε αυτό πρώτη φορά το παγκόσμιο κύπελο. Πρώτη φορά σε αυτό. Το εφάρμοσε μία ομάδα. Την ανέβασα. Εντάξει, την ανέβασες. Λοιπόν, ωραία. Κάτσε ρε, φαίνεται καλά τι είναι. Μου βρίσκει μπροστά, έχει το φαίνεται το πρόσωπό σου και από πίσω λίγο φαίνομαι εγώ και πήγε στο βάθος. Α, ωραία. Τη μεγαλώνουν, τη μεγαλώνουν. Εγώ τι κάνω και ξεβιδώνω. Μπράβο. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Έχει ανεβεί από τον Χρύσανθο στο Facebook του Λίμπερου. Έχει ανεβεί φωτογραφία από το στούντιο τώρα, πριν από δύο λεπτά. Σχολιάστε, καλά, ό,τι θέλετε σχολιάστε. Κυρίως όμως. Η φωτογραφία έκανε ρεκόρ. Ποια? Η προχθεσινή θες να πεις. Η χθεσινή. Χθες. Τα κίτρινα μπλουζάκια. Α, με τα κίτρινα μπλουζάκια. Κοροϊδεύεις. Ναι. Ρεκόρ, δηλαδή τι εννοείς? 230 δέντια. Χαιρό μας βλέπανε. Ετοιμάσου σήμερα για τις like. Κάναν σχόλια καλά για μας. Τι θες να πει, ωραία κάνανε. Ο Μπνέλα μπήκε στον αέρα και έβριζε ο Κόλκας όμως. Μας έβριζε. Γιατί? Είπαμε ότι δεν υπάρχει κίτρινο. Σήμερα θα χαρεί όμως. Εσύ του είπε, εσύ ξεφτιλίζεις αυτά που φοράς. Έτσι του μίλησε. Σήμερα θα χαρεί όμως. Χθες τα είπε ο Κόλκας. Γι' αυτό το έβαλε, έβαλε τραμπούκ. Θέλω να επιληφθείς. Τραμπούκ από του θέματο. Από δημοσιογράφου του ΠΑΟΚ. Γιατί εγώ αν πω και μιλήσω έτσι θα με βάλετε χέρι. Τι? Αυτή είναι αυτό το φάινανγκ στη Λαμία. Δεν θα ξαναγίνει ποτέ αυτό. Εκεί που πάλι δεν σε συνάντησε τελικό και σε διέλυσε στον ημιτελικό, κατάλαβε. Ναι. Και εγώ το πήρα στη Λαμία πολύ πιο μπροστά, κατάλαβε τι γίνεται. Τότε μπορεί να μια γωνίζα 247 άτομα, κάπου εκεί. Πώς ήταν έσω το. Μην μιλά για μπάσκετ. Αποκράτορα. Ναι. Ωραία. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, δείτε τη φωτογραφία. Κυρίως εστιάστε στο t-shirt. Στο γκρικολογιακό t-shirt το οποίο φοράει ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλας. Έτσι έχει πάρα πολύ ψωμί. Βέβαια. Μπείτε τώρα. Τώρα. Στο Facebook και του Λίμπερου. Λοιπόν, αυτό λέγατε 83. Είναι κάτι αγωνιστικό. Το εφάρμοσε μια ομάδα. Ήμουν σίγουρος, λέω με το που τελείωσε το παγκόσμιο και μέσα στο παγκόσμιο. Ότι δεν θα εφαρμοστεί εδώ. Λέω όταν ξεκινήσει, έστω ένας ελληνικός σύλλογος, έστω 2-3 φορές θα το εφαρμόσει. Θα το δούμε. Δεν το έχουμε δει. Έχει δει όλα τα μάτς. Περίμενε, το περίμενα. Αυτό σου λέω. Το περίμενα. Ναι, μπορεί να μην έχει δει τη Δευτέρα, α πούμε. Το λέω, στο Λεβαδιακό δεν τον είδες. Μπράβο, μιλάμε είναι. Για παοκτσί έξυπνο. Δεν είναι. Εντάξει. Ναι, okay. Ναι. Έχω, είδα πάρα πολύ πράγμα. Ναι. Και πάρα πολύ πράγμα. Δεν υπήρξε περίπτωση. Ναι.
Διάβασα όμως τα ρεπορτάζ. Πώς θέλω να έχει εφαρμοστεί στον αγώνα του Λεβαδιακού, ρε φίλε. Δεν εφαρμόστο. Ναι. Γιατί διάβασα το ρεπορτάζ του αγώνα. Α, εντάξει. Ναι. Όχι, δεν έχει να κάνει τέτοια καλά. Να μπει γκολ. Όχι. Όχι. Α, με φάση γκολ. Ναι, ναι. Στο λέω, όχι, έχω διαβάσει. Θα γινόταν θέμα. Ωραία. Γι' αυτό περίμενα μέχρι και χθες Τετάρτη. Ναι. Γιατί σίγουρα θα γινόταν θέμα σε αρθογραφία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Δεν έχει εφαρμοστεί. Και φοβάμαι πως δεν θα εφαρμοστεί. Γιατί είναι λίγο μπούφι οι Έλληνες. Εντάξει. Αυτό. Α, ναι. Εντάξει. Οκ. Okay. Εσύ τώρα κολοτρίβεσαι. Κολοτρίβεσαι. Ναι, κολοτρίβεσαι. Ναι. Δεν θα προσπαθήσω. Κάθεσαι και κάνεις έτσι. Κάνω. Ναι, κολοτρίβω. Ναι, ναι. Ναι. Η γιαγιά μου έτσι έλεγε η γλυκερία. Κολοτρίβεσαι. Ναι. Ναι. Θες να. Ναι. Αυτό. Αν δεν το γνωρίζεις, από ποια χώρα είναι η Τέξας που ακούμε. Ακούς το όνομα Τέξας, το συγκρότημα αυτό που ακούμε, έτσι. Πολλές επιτυχίες, κυρίως για το 90. Αυτό νομίζω είναι από το 98, αν δεν κάνω λάθος. Α, είναι τόσο παλιό. Τέλη Νάιτ. Για να το σκεφτείς, ναι. Τι παλιό. Καλά. Εσύ, συγγνώμη λίγο. Ναι. Η δεκαετία του 90 σου φαίνεται παλιά. Εμένα σαν χθες. Σαν χθες. Γιατί το 80 τι σου φαίνεται. Παίρνουν τα χρόνια ρεταρικά. Το 80 μπορώ να πω, ναι, ξέρεις λίγο. Όχι, το 80 ναι. Ειδικά μέχρι μέσα 80. Ξέρεις ποια χρόνια σου φαίνονται διπλάσια σε χρόνο. Αυτά που πηγαίνουμε σχολείο, φίλε. Αυτή είναι εντύπωση έχω. Καλά, εντάξει, ναι. Τι εντάξει, ναι. Τα 6 χρόνια σου φαίνονται 12. Ενώ τώρα τα 20 φαίνονται 3. Εγώ πότε απολύθηκα, πότε φύγε. Πότε το είχα κάνει. Τη διάρκεια, εσύ. Ναι, τη διάρκεια, ναι. Τη διάρκεια. Δηλαδή το Euro, α πούμε, το 92, έτσι. Ναι. Στη Σουηδία δεν ήταν. Ναι. Ναι, στη Σουηδία. Δεν το εξηκώνησε, παιδί μου, σαν το προηγούμενο, α πούμε. Το 92 μου είναι σαν χθε. Σαν χθε. 25 χρόνια, 26 χρόνια. Και χαζό Euro. Χαζό. Χαζό. Ναι. Και Αγγλία πάλι, Σουηδία, Αγγλία 2-1. Μπρολίν. Προηγείται η Αγγλία. Ναι, Μπρολίν. Και 2-1. Ποιον βγάζει, έχει μείνει στην ιστορία και η φωτογραφία. Ποιον βγάζει ο σχορεμένος ο Γκρέαμ Τέιλορ, Θεός χωρέστον. Λίνεκερ. Μεγάλη μορφή. Τον Γκάρι Λίνεκερ. Ναι. Θέλει γκολ οπωσδήποτε, ναι. Και βγάζει τον Λίνεκερ η φωτογραφία περίφημη που προχωράει και πετάει στον αέρα. Η φωτογραφία, ναι. Κλασική. Με το περιφέρον στον αέρα. Αυτό ήταν. Είναι σε πολύ μικρό γήπεδο, θυμάμαι. Και ήταν είναι, η ίδια ώρα, είναι η ίδια ώρα με ένα άλλο ματ. Ναι. Το περιγράφει ο Θεοφιλόπουλος. Ο Θεοφιλόπουλος. Ορίστε. Είχε κλειδώσει και εκεί η Αγγλία. Αν την κλείδωσε. Ποιο το είπε αυτό. Όχι, δεν έχει κλειδώσει. Άστο να ρε, πάει μας μπικάρει, ρε. Εκείνη είναι μάλλον, εκείνη του Euro 92, ίσως να είναι η σιρότερη Αγγλία, ναι. Μετά το 80. Το 80 δεν πήγε στον τόπο. Ενώ, ναι. Μετά το 1980. Ναι. Από το 80 μέχρι σήμερα, μάλλον είναι, ναι. Η σιρότερη Αγγλία. Σίγουρα είναι χειρο. Εκείνη. Ναι. Σίγουρα. Δεξιά ο Άντι Σίντον τη QPR. QPR. Που ζήτημα να έπαιξε σύνολο. Τότε είναι και Everton. Ο Σίντον. Όχι, όχι. Όχι. Το θυμάμαι QPR και μετά πήγε κάπου, ναι. Δεν θυμάμαι. Ο Καμπούρης, ο μαύρος, ο ψηλός. Ο Κάρτον Πάλμερ, ο Μαυρούλης, ναι. Της Λίντς, ναι. Ύψος 1,92. Αυτός και στόπερ, κεντρικός αμυντικός δεν ήταν. Αμυντικό χαφ. Αμυντικό χαφ. Λίντς και μετά Σεβιλ Γουένσντεϊ. Παίκτης, αν τον έβλεπες έξω, κουκουβάλιες. Θα έλεγες στοίχημα, αυτός παίζει μπάσκετ. Είπα στην πόλη, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Τέτοια φάση. Καλημέρα Θεοδώρα. Καλημέρα στο τρίο, λέει. Να είσαι καλά Θεοδώρα. Ο 845 Παναγιώτη λέει. Τι καλημέρα. Λέει. Είναι ο Θουβού. Ο Θουβού, ναι. Μάγκες, σχολιάστε λίγο την πιο πιθανή από ποτέ επιστροφή της λευκής δύναμης του ποδοσφαίρου στην Premier League μετά από τόσα χρόνια. Ζω. Κατάλαβες για ποια λέει. Leeds United. Ναι. Ζω για να δω τον ντέρμπι μίσους Leeds Man United. Άιντε ρε Λιντζάρα, καλημέρα και πάλι. Αν δεν ανέβει και με Μαρτσέλο Μπιέλσα, Θεόμουρλος. Νομίζω ότι, ναι. Έχει 5 στα 5. Ξεκίνησε. Κάπου κάναν γκέλ, αλλά νομίζω ότι παίζαν, ναι. Και ένα λίγο κάποιοι είχαν χάσει εντός έδρας 0-2. Πρωτάθλημα, λέω. Πρωτάθλημα. Ναι, πρωτάθλημα, ναι. Πρέπει να έχουν 4 στα 4, 5 στα 5. Νομίζω. Όχι, κάναν κάπου γκέλ. Κάπου χάσανε. Ναι. 4 μέσα στην ντέρμπι του Φρανκ Λάμπαρντ. Αυτό ήταν στην αρχή, ναι. 2, ναι. 2 στα 2 ξεκινήσαμε. Και έγινε 3 στα 3, 4, σίγουρα 3, ναι. Στα 3. Νομίζω κάναν μια γκέλα ή τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική. Καλά, ζω, δεν σχολιάζω, ρε Θουβού. Ναι, να ανεβεί η Λίντς. Είναι δυνατόν. Πόσα είναι, Παναγιώτη, 15 χρόνια. Πλάκα, πλάκα. Που λείπει. 17. Ναι, ναι. Νομίζω. Πω, πω. Το θυμάστε τελευταίο μάτς. Φωτόπουλος πώς είναι. Μου το ρώτησε και χθες ο Κροατής. Δημήτρη, καλημέρα. Μου το ρώτησε ο Κροατής που είδε χθες. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Φώτη, καλημέρα, κουράγιο, καλή δύναμη, ρε. Να, καλή δύναμη. Άνθρωπος. Εξαιρετικός. Παλικάρι μου, αγαπημένος Φώτης. Και ποιος δεν το λατρεύει το Φώτη. Αγαπημένος Φώτης. Τον οποίο, ρε παιδί μου, πρέπει να τον τιμήσει η Leeds United. Πρέπει να τον τιμήσει η Leeds United. Δηλαδή, από τους πιο πιστούς ακροατές στον πλανήτη.
Α, ενημέρωση από οπαδό της Λίντς, ναι. Δεν υπάρχει πιο έγκυρη. Ναι. Ο Κυριάκος, ο οπαδός της Λίντς και του Άρη. Τέσσερις νίκες, δύο ισοπαλίες. Δύο ισοπαλίες. Ναι. Να σκαλάρε, Κυριάκο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Εκεί ο Καντονά μόλις στην επιστροφή, τι είχε κάνει από το, στην επιστροφή στο Land Road όταν ήρθε σε εσάς. Ναι. Που πήγε πανηγύρισε μπροστά τους έτσι. Είναι ο μήνας, είναι ο μήνας που έχουμε παίξει με αυτούς 3-4 φορές. Ναι. Ή 3 ή 4 μάτς. Ναι. Σε 28 ναι. μέρες. Έχω πολλά πράγματα Λίντς. Έχει πάει εκεί μπροστά και φεύγουν ό,τι θες φεύγει και τον τραβάνε ο Γκίγκς και οι άλλοι. Ναι, ναι, ναι. Και ο Πομπόρσκι. Και ο Πομπόρσκι. Και ο Κάλε Πομπόρσκι. Ναι, ναι, με το μαλλί ναι, εδώ, ναι. Ναι. Το, μεγάλη μορφή ο Καντονά. Καλά, εννοείται. Ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Δεν έχω δει την ταινία. Το Looking for Eric. Εγώ έβλεπα αυτά τα τέτοια τα που έχει βγάλει. Τα ντοκιμαντέρ. Ναι, ναι, ναι. Ντοκιμαντέρ, ναι. Πού ήρθε και ο Καραϊσκάκης. Ναι, στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκός. Ναι. Πρέπει να έρθει το μεγάλο τελικό της Ελλάδος. Πάω και Ολυμπιακός. Απαράδεκτος Καντονά. Ναι. Σωτήρης το έχω πει. Τι. Που πάει. Ο Σωσίας το από εδώ πέρα. Ο Στέφανος που το λατρεύει βγήκε φωτογραφίες στο Παρίσι μαζί του. Ναι, ναι, μια χαρά ήταν. Του μπέρδευε και μια χαρά. Απαράδεκτος από εδώ πέρα. Ο που πήγε το παιδί. Θάσο. Ο Σωσίας από τη Θάσο. Που τον ξεχνάω τώρα στο μικρό. Τον έχω γνωρίσει από κοντά. Που πάει ναι. με σηκωμένο γιακά, με φαβορό, τα πάντα ίδια, πάει, τον πλησιάζει και τον αποφεύγει. Ρε εσύ, Καντονά, ήρθε στην Ελλάδα, στο χωριό ναι, και βλέπεις έναν άνθρωπο ναι. που σε αγαπάει τόσο πολύ. Είναι σωσία σου και τα είπε, ναι. εντάξει. Εμένα έχει πει μια φορά είναι στο ταξί από Αθήνα, με κοιτάει, μου λέει φίλε σε παρακαλώ. Μετά μου είπε ότι είναι από Αθήνα, ναι. που πηγαίνουμε το δρομολόγιο. Σε παρακαλώ, μπορώ να σε βγάλω μια φωτογραφία. Είσαι ίδιος ο κολλητός μου. Ίδιος. Τώρα αυτό έγινε πριν 6 χρόνια. Το λέει σε σένα, σε μένα, ναι. πελάτη σου. Ναι. ναι. Πελάτη μου. Τον πέτυχα τυχαία, ρε παιδί. Ναι, 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 πελάτη, ναι, που μπήκε. Ναι. 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 Και μου βγάλω φωτογραφία. Άντε ρε. Δώσε και την ξαδέλφη, λέω. Για να πάμε στο break. Φοβερές ομάδες εθνικής Αγγλίας για μένα είναι του 86-90-96. Σχολιάστε, λέει ο Θουβού, μετά το break. Έτσι. Δύο διπλές προσκλήσεις, ο πλούτος του Αριστοφάνη με Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Γιώργο Γάλλο, Μάνο Βακούση, Στέλιο Γιακοβίδη, Παραστασάρα το Εθνικό Θέατρο, απόψε για μία βραδιά, ώρα 9, Θέατρο Δάσους, FM και ένα τεπώνυμο δίπλα θέατρο, αποστολή στο 54526. Λοιπόν, καλημερίζουμε όσες και όσους τώρα συντονίζονται στον λίμπερο της καρδιάς μας και της καρδιάς τους. Εδώ είμαστε με Σωτήρη Δασκαλάκη, Τρόικα Γιάννα Κομπρενό, Χρύσανθος, Παπαδόπουλας, Ασλαμάς για τους φίλους, Ασλαμής μάλλον για τους φίλους Ασλαμάς, από την αστεροεσοστολισμένη Θεσσαλονίκη. Πόσο όμορφη είναι η πόλη στο μπλε, άσπρο και κόκκινο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η κεντρική δρόμη είναι γεμάτη από αστέρια, άσπρα, μπλε και κόκκινα. Έχουμε τρεις σωστές απαντήσεις στο μουσικό quiz, καμία στο ποδοσφαιρικό, επιχειρεί ένας φίλος, είναι ο φίλος ο 007 ή κάνω λάθος, όχι, είναι ο 025. Απαντάει σωστά στο μουσικό quiz και λέει το ποδοσφαιρικό είναι, Παναγιώτη, καταρχήν μπήκες τα γυαλιά. Α, απάντησε εμένα, λες. Μπήκες. Το ποδοσφαιρικό όχι, δεν αυτό, είναι πολύ αφηρημένο, είναι σωστό αυτό που λες. Είναι πολύ γενικόλογο αυτό. Ωραίο, ναι. Το βλέπουμε εδώ και 4-5 χρόνια αυτό που λες και παραπάνω. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο που το παρουσίασε μόνο μία εθνική ομάδα στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Και το αποκλείω να μην είδες αγώνα της. Ένα ημίχρονο της αν είδες, το είδες. Και έκανε μπαμ, σφύριζε. Και έγινε θέμα, έπαιξε παντού αυτό. Σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή έγινε αφιέρωμα σε ελληνικά, σε ξένα site, κυρίως σε ξένα εννοείται. Και σε ποδοσφαιρικά περιοδικά και εφημερίδες. Και γίναν και αναλύσεις. Κατεβατά, αναλύσεις ολόκληρες. Για να πούμε στον κόσμο, τρέχουν δύο διαγωνισμοί, δύο διπλές προσκλήσεις. Πλούτος του Αριστοφάνη απόψε με τον Θεούλη Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τους αγαπημένους Γιώργο Γάλλο και Μάνο Βακούση, Παραστασάρα, αριστούργημα, κλασική κωμωδία. Δύο ώρες με ατελείωτο γέλιο και προβληματισμό εννοείται, όπως είναι η αρχαία ελληνική κωμωδία. Θέατρο Δάσους, δύο διπλές προσκλήσεις. Από το Εθνικό Θέατρο, έτσι, με τη σφραγίδα του Εθνικού Θεάτρου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σφραγίδα στο θέατρο, στον τόπο μας. Και δίνουμε και δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου, αρκεί να απαντήσεις σωστά σε ένα έστω από τα δύο κουιζάκια τα οποία έχουμε βάλει. Από ποια χώρα κατάγονται η Τέξας, έχουμε ήδη τρεις σωστές απαντήσεις, αν δεν κάνω λάθος. Ή το άλλο ερώτημα, ποιο είναι αυτό το αγωνιστικό που είδαμε να εφαρμόζει μία ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο που είχαμε πριν από τρεις μήνες και μου κάνει εντύπωση δεν το έχει εφαρμόσει ακόμη κανένας ελληνικός σύλλογος στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Ο συνήθως... Βοήθα λίγο ρε φίλε. Βοήθα λίγο. Πού να καταλάβει ο κόσμος τι χαζομάρα έχεις μες στον εγκέφαλο. Γιατί, ρε, η εθνική ομάδα, ας το ξεφτυλίσουμε, είναι η Αγγλία.
έκανε κάτι, έγινε τόσο ντόρο. Εκτό κι αν είστε. Δεν ξέρετε τι βλέπετε. Ο δεν βλέπετε. Γυλέκα, ο προπονητής της. Εντάξει, είναι αγωνιστικό. Οκ. Okay. Αυτό. Απαντάς σε αυτό αν θέλεις. Δεν το εφάρμοσε μέχρι σήμερα ούτε ένας ελληνικός σύλλογος μία φορά. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πάντα μετά από παγκόσμια κύπελα, κάτι που βλέπουμε το εφαρμόζεται. Ακόμη και στην ΕΠΣΜΟΥ. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό το πράγμα είδες να το εφαρμόζεις σε άλλη χώρα. Παναγιώτη, μιλάω, απευθύνομαι σε τυφλούς πραγματικά, δεν είναι παιδιά. Σε τυφλούς. Έκανε, δεν βλέπετε ρε παιδιά τι βλέπετε. Όχι, θέλω να σου πω, αν έχεις δει 2,90 λεπτά από την Ιταλία, ιταλικό αγώνα, είδες να το εφαρμόζουνε. Ιταλικό δεν είναι καθόλου φέτος. Δεν είδες, ναι. Κοίτα, απευθύνομαι σε Έλληνες. Ναι. Αν μου πεις ότι μας ακούνε 5 εκατομμύρια Ιταλοί, ναι, να το βάλω και για Ιταλούς. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Στην Ελλάδα, σε ελληνικό σύλλογο, δεν το είδα. Ναι. Και το περίμενα βασικά από κάποιον από τους τρεις μεγάλους. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Sorry, τέσσερις βάλε. Τέσσερις μεγάλους. Ηρακλή, βάζει και τον Ηρακλή. Εντάξει. Εννοείται και τον Ηρακλή. Μπορεί να το δούμε στη Β' Εθνική. Μπορεί να το δούμε στην ΕΠΣΜΟΥ, έτσι. Δεν έχει σχέση. Πολλά πράγματα εφαρμόζονται σε πολύ μικρές κατηγορίες. Οκ. Okay. Καλημέρα, παιδιά. Όμορφα. Να είσαι καλά. Τι λέει, όλα καλά. Καλά είμαστε. Η Τέξας είναι από. Ναι, σωστό. Δεν θέλω γυαλιά, φιλαράκι. Η Μπούντου. Πού είναι, ρε Μάριε. Να ακούσουμε μία λίγο παοκτσίδικη φωνή. Μπάτμαν, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη. Με την Μπούντου ασχολείσαι. Δεν είναι φωνούλα. Δεν είναι φωνούλα και δεν είναι γλυκιά. Ναι. Εκεί πάει. Η Τέξας προέρχονται, απαντάει σωστά. Ναι. Καλημέρα, μάγκες. Μάριο, την άλλη εβδομάδα Αθήνα έχει Last Drive και Night Stalker. Κατεβείτε με Παπαδόπουλα και άσε τις ιστορίες με τους Pixie Lux. Λατρεμένε 4-4-1, γιατί να κατεβώ να δω κάποιους που παίξανε πριν τρεις μέρες εδώ στην πόλη μου. Last Drive. Και Night Stalker. Παίξαν και αυτοί. Και έγινε, καλά, εννοείται, και έγινε χαμός. Και οι Night Stalker σε περίπου 1,5 μήνα πάλι ανεβαίνουνε. Δηλαδή, οι Night Stalker πλέον Θεσσαλονίκη κάνουν περίπου 5 live το χρόνο. Αν βάλεις φεστιβάλ, στο 8ball παίζουν μέσω όρο 2 φορές το χρόνο. 3. Χαμός. Η Drive, λογικά, μέχρι τέλη Νοεμβρίου θα έρθουν. Μίλησα με τον Αλέξη, τον προσκύνησα μάλλον, γιατί τον Αλέξη πάντα, τον Άλεξ και τον προσκυνώ, δεν του μιλώ. Και του είπα χίλια μπράβο που βγάλατε πάρι, αλμπουμάρα βγάλανε Last Drive. Ναι. Θα σου φύγει η ψυχή. Αλμπουμάρα είναι. Αλμπουμάρα δεν υπάρχει. Και βγάλαν CD. Του λέω μπράβο που δεν βγάζετε μόνο βινίλιο. Αυτή σαν χλαμάρα με τα ελληνικά γκρουπ και μάλιστα 19-20 ετών. Τι? Να βγάζουν μόνο βινίλιο. Γιατί? Είναι τραγική. Μόδα. Ναι, μόδα. Τίποτα άλλο. Ναι. Ελιτισμός. Ναι. Συμφωνώ με καλό φίλο από το χώρο της μουσικής. Ναι. Όχι φίλο, από το χώρο της μουσικής. Ένας δικός μου αγόρασε pick-up και ψάχνει επεγνωσμένα δίσκους δεξιά-αριστερά. Μιλάμε για βλακία. Γιατί ρε φίλε. Εντάξει, okay. Καλά κάνει. Ναι. Εγώ, του βινιλίου είμαι εγώ. Ναι. Εντάξει. Αλλά όμως να βγάζουν τα γκρουπ μόνο βινίλια. Όχι, λάθος είναι. Είναι καθαρά ελιτισμός. Στην Ελλάδα της κρίσης του στοιχίζει και περισσότερο. Έτσι. Γιατί πολύ απλά σου κάτι πρακτικό, ρε Παναγιώτη. Ναι. Εγώ έχω περίπου 12.000 βινίλια. Δεν χωράνε οι δίσκοι, καταλαβαίνω τι να πει. Έχω περίπου και 5.000 βινίλια. Να σου πω όμως κάτι, να σου πω κάτι. Και εγώ, άμα είναι να πετάξω όλο μου το αρχείο, το κάνω σε ένα στικάκι να βγάλω φωτογραφίες όλα τα γκουρί σπορτίβο, όλα τα όντω και όλε τι εφημερίδε. Και να ορίστε τα έχω να τα έχω υπολογιστεί. Κατάλαβε. Βγάλε βινίλιο. Ναι. Βγάλε και CD. Βγάλε και CD. Εντάξει, ναι, αυτό ναι, οκ. Okay. Δεν είπα μην βγάζει βινίλιο, ναι, αφού έχει τόσο ταλκά. Ναι. Εντάξει. Σωτήρη, βάλε να πες ακόμα λίγο τον Τέξας, να το ακούει ο κόσμος, το Summerson, έτσι για να εμπνέεται. Εντάξει, αλλά βγάλε και CD. Και έρχονται οι Drive με ιστορία στο χώρο 1,5 αιώνα, πάρ το CD σου. Ναι. Και βινίλιο. Και έχει πάει το βινίλιο πανάκριβο. Ναι. Εντάξει, και συμβαίνει και το εξής. Άτομα να αγοράζουν βινίλιο και να βγάζουν φωτογραφίες, να τις ανεβάζουν στο Facebook. Και του λέει το άλλος, μπροστά ήμουνα. Είδα λέει που ανέβασες, είδες λέει τι πήρα, τι βρήκα λέει. Black Sabbath λέει το 72, ναι, το βρήκα. Λέει, ωραίο, μπράβο. Πώς, ναι, το πήρες, 45 ευρώ, μπράβο. Ναι. Να είσαι καλά. Ωραίο, μπράβο. Ναι. Μπράβο, καλό. Του λέει το ο Νίκος, τώρα μην πω ποιος. Εντάξει. Καλημέρα, Νίκο. Από τον Νέφιλιμ, άντε. Ο Νίκος από τον Νέφιλιμ. Νίκο, καλημέρα. Που παλεύει εκεί πέρα με τον Νέφιλιμ. Του λέει, εσύ pick-up δεν έχεις. Λέει, ναι, το πήρα για να το έχω. Ναι. Ένας δικός μου πήρε pick-up και πήγα του πήρα δύο δίσκους. Από εδώ με τον Ζαχαρία. Αγοράζουν βινίλιο. Ναι, ο Ζαχαρίας, ναι. Δεν έχουν pick-up, ναι. Παναγιώτη. Όχι, έχει pick-up. Δεν λέω όλοι. Ναι. Είναι πολλοί που δεν είναι. Σωτήρι, βγαίνουν φωτογραφίες. Αυτό είναι λάθος τώρα. Εντάξει. Ναι, λέει, δεν δηλαδή, το κάνεις, ωραίο. Το και το εκτιμώ. Νέα παιδιά, ναι, βινίλιο. Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Βγάλε όμως και CD. Ναι. Εντάξει. Και μπράβο στους Night Stalker. Και όλοι οι παλιοί βγάζουν CD. Περίμενε.
Βγαίνουν και κασέτες τώρα, αγόρασα προχθές. Ναι. Ναι, έχω κάτι Ιντερλίγκο εγώ που πήγαινε. Αγόρασα από τους Αμερικανούς. Κασέτες ή βιντεοκασέτες. Κασετούλα, κασετούλα. 5 ευρώ από τους Ιόνικ Μαν. Παίρνω κι εγώ. Βρε, ωραίο το παλιό, μαζί σου. Εντάξει. Το βινίλιο έχει κάτι ξεχωριστό βέβαια σχέση με την κασέτα. Είναι αυτό ο ήχος που κάνει, παιδί μου, ξέρεις που βελώνει. Αυτό το Flat Cruise, αυτό βέβαια, έχει διαφορά. Α, ο Θουβού λέει, σχολιάζει τις εθνικές, ναι, της Αγγλίας, έτσι. 86, 90, 96. Το 96 δεν μου άρεσε τόσο, Μάρι. 1-1, χρονικά να τα πάρουμε. Ναι. Πήγε ο Άρης στο 96. Ναι. Που, από το πρωί πηγαίνω από, του από 86, εδώ και πέρα. Του 86. Όπως Ηλιόπουλος εγώ, από εδώ και κάτω. Του 86. Πολύ πολύ καλό ρόστερ. Απλά του σκορεμένου του Μπόμπι Ρόμπσον του προέκυψε. Στα δύο πρώτα μάτς τρώει τις φαλιάρες και αναγκάζεται και αλλάζει στο τρίτο. Ναι. Συν του ότι του κάφεται η συγκυρία και τι γίνεται. Κάτι κακό που βγήκε σε καλό. Ποιος τρώει κόκκινη κάρτα. Ποιος τρώει, με την Παραγουάη. Είναι ο μόνος παίκτης της Αγγλίας που έχει αποβληθεί. Ποιος. Ο μόνος. Στην ιστορία, στην ιστορία της όλη. Ρέι Γουίλκινς. Α, ναι. Σε ποιο μάτς. Με το Μαρόκο. Με το Μαρόκο. Με το Μαρόκο. Με την Παραγουάη ήταν μετά. Οπότε αναγκάζεται. Βάζει τον Πίτερ Ρίτ της Έβερτον. Βγάζει από μπροστά τον Χέιτλι. Δεύτερη αγωνιστική. Ναι, στην δεύτερη γίνανε, είναι δύο σφαλιάρες. Ναι. Χάνει την Πορτογαλία, μαγική εικόνα βέβαια. Κάρλος Μανουέλ το 75. Σε παραδέχομαι. Ναι. Είναι η Αγγλία πολύ καλύτερη. Είναι πολύ καλύτερη η Αγγλία. Ναι. Αλλά το βάζει η Πορτογαλία με κλασικό τσουρουκάδικο τρόπο. 0-1, 0-0 με το Μαρόκο. Αποβάλλεται ο Wilkins. Και με Παραγουάη 3-0. Ψιλοτραυματίζεται ο Μπράιαν Ρόμπσον πάλι. Ναι. Οπότε τι γίνεται. Αναγκαστικά με την Πολωνία. Με την Πολωνία, ναι, που την καίει νίκη. Την καίει, θέλει μόνο νίκη. Το μάτς ξεκίνησε 12 τα μεσάνυχτα. Δύο γκολ ο Λίνεκερ. Τρία ο Λίνεκερ. Και τρία. 3-0 είχε λήξει. 3-0. Χατρίκ, ναι. Χατρίκ. Κλασικά γκολ Λίνεκερ. Αναγκάζεται και κάνει αλλαγή, βγάζει το Χέιτλι και παίζει με δύο κοντούς. Λίνεκερ Μπίρτσλεϊ. Ματήλας. Οπότε Θουβού του προκύπτει του Μπόμπι Ρόμπσον η Αγγλία μετά και στα μάζε Παραγουάη και Αργεντινή. Ο Χέιτλι ήταν ήδη στην Μίλαν με τον Βίρντις. Όχι. Όχι. Όχι, μετά πήγε. Από το μετά το παγκόσμιο εκείνο. Αφού πήγε στη Μονακό μετά. Μετά το παγκόσμιο πήγε. Απαντάνε για αυτά που λες από το κάτω. Ναι, μισό λίγο. Περίμε λίγο. Περίμε. Μισό κλάσμα μόνο παλικά. Μισό κλάσμα γιατί είναι αυτό το μήνυμα και μετά σε ακούμε με πολύ προσοχή. Πάντα σε ακούμε προσοχή εσένα. Τώρα του 90 είναι πάρα πολύ καλή Αγγλία. Έλα ρε τώρα, αυτό το γκολ δεν τρώγεται τώρα. Αυτό το πράγμα που βγάζει η Γερμανία δεν υπάρχει. Τελείωσε. Είναι άτυχη που πάλι μετά το πρώτο ματ χάνει τον Μπράιαν Ρόμπσον. Είναι πολύ άτυχη. Και η άβρα ακόμα του γηπέδου του ημιτελικού παίζει ρόλο. Είναι μετά το Χέιζελ, πρώτη φορά που η Αγγλία πηγαίνει στο Τωρίνο. Ναι. Θυμάσαι και επεισόδια και μαχαιρώματα και τέτοια. Ναι, 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 ναι. Άλλο, λέμε το Παναγιώτη της ομάδας αγωνιστικά. Φόξμουρ, ποιο είναι το Φόξμουρ. BD Φόξμουρ. Ναι. Λέει, BD Φόξμουρ. Το 96 για να κλείσουμε, Θουβού. Είναι ο Μπόμπι Φόξμουρ. Δεν μπορώ ότι να πω ότι είναι αγαπημένη μου. Δεν είναι καθόλου αγαπημένη μου το 96. Αλλά έχει μέσα έναν Θεό. Έχει μέσα έναν Θεό. Γκάζα με λένε. Οπότε όλα κλείνουν. Είναι πολύ καλή η Αγγλία. Είναι πολύ καλή, δεν είναι αγαπημένη μου. Απλά έχει έναν Θεό μέσα. Με λέει ένας ότι είμαι μία μίξη αυτού του BD Fox μου. Ναι, όντως. Τον Active Member. Τον Active Member, ναι, όντως, ναι. Σε συνδυασμό με Μαρινάκη Καραπαπά. Φίλε, συγγνώμη. Το είπα αυτό πριν 3 χρόνια. Για τον Τζαρτίδη. Ο άλλος, ο Fox μου είναι ρεφίλε. Όπως ακούνε, νομίζω ότι όλοι έρχονται η εικόνα. Ζωζεφίνα, πώς τη λένε τη δικιά του. Νομίζω ότι είμαι 200 κιλά. Ο BD Fox μου είναι πραγματικά μίξη. Καραπαπά, Μαρινάκη, BD Fox μου. Όχι με τα κιλά που έχει όμως τώρα, στα κιλά. Πολλά, ναι. Ναι. Ο οποίος, ο BD Φόξμουρ, τι ομάδα είναι. Άρης. 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 Ναι. Με αγαπημένο παίκτη ποιον. Το Γιαννάκη. Πάρτα. Το Λιμπυρίδη. Το Δουξάκη. Χάρη Παπαγεωργίου. Ο οποίος BD Φόξμουρ, για όσους δεν το ξέρουνε, τον είχα φέρει βράδυ στο μετρό. Με το εθνόσημο θα πεις. Και έγινε χαμός. Έχει αγωνιστεί 3 φορές, 4 με εθνική ομάδα. Έπαιζε playmaker. Έπαιζε. Η Άσο Ιδιάρη έπαιζε. Αν δεν κάνω λάθος, στον Πειραϊκό. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Έχει ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι ο μόνος αθλητής που έχει αγωνιστεί με εθνική ομάδα με ξυλωμένο το εθνόσημο. Με ξυλωμένο. Παναγιώτη. Τώρα το κλείνω, ναι. Φίλε, το κλείνω. Χωρίς εθνόσημο. Ο Βασίλης λέει ότι είμαστε ωραίοι. Χωρίς εθνόσημο. Περίμενε λίγο, περίμενε. Πώς τη λένε, Ζωζεφίνα, πώς τη λένε. Σανταζίνια. Σανταζίνια. Εσύ τέτοια κοπέλα το κάνει τον ήρωα. Ο Κώστας λέει μήπως είναι τα σκουπίδια που μαζεύαν οι Ιάπωνες και οι Τέξας είναι Σκοτσέζοι. Μιλάμε για πλάκα τώρα έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όχι, δεν είναι. Πώς το είπα, Κώστας. Κώστα, το είπα 35 φορές. Είναι κάτι αγωνιστικό. Το έκανε. Πλάκα, γιατί με είπες. Ναι, το έκανε. Το έκανε η Εθνική Αγγλίας. Μου το γράφει ένας. Επίσης. Ο Ντέμο. Επίσης, στην κλήρωση μπαίνουν, να ξέρουμε, μετράνε στο Facebook. Τι. Είναι γραμμένο στο Facebook. Ωραία. Το μετράνε, όλοι. Μετράνε απαντήσεις σωστές όσοι είναι στο Facebook. Όχι. Όχι. Μίλες τώρα τίποτα. Μίλες τίποτα. Για απαντήσεις στα δύο quiz. Έτσι.
Το ένα είναι από πού είναι η Τέξας, από ποια χώρα είναι η Τέξας. Το άλλο είναι κάτι αγωνιστικό. Δίνω τεράστια βοήθεια, το έκανε η Εθνική Αγγλίας. Αγωνιστικό. Αυτό με τα σκουπίδια με τους Ιάπωνες είναι συγκλονιστικό, εντάξει. Δεν σχολιάζω. Δηλαδή ντρέπομαι σαν Έλληνας που τους είδα τους ανθρώπους. Ντρέπομαι πραγματικά. Πραγματικά ντρέπομαι. Δεν καταλαβαίνω τι λέει ο Στέφανος. Ο Θουβού λέει: σχολιάστε τις εθνικές, ρε! Ναι, το είπα. Σχολιάστε. Μπράβο, λέει: αυτό είναι καφές. Ούτε καν παπαγάλος Λουμίδης μέχρι και στο brand name Άμπαλη. Δεν κατάλαβα τι λέει. Εσένα είπες κάτι για τον καφέ. Μάλλον για σένα. Για τον Παναγιώτη. Ρε. Γιατί, τι... Που φοράει μπράβο. Το ξεφτιλίζει. Το ξεφτιλίζει. Μπράβο, ρε. Μπράβο, μπορείς, διαφήμιση. Μπράβο, αυτό είναι καφές. Ούτε καν παπαγάλος Λουμίδης. Μέχρι και στο brand name, Άμπαλη. Ναι. Ρε φίλε, πραγματικά. Κάτσε να εξηγήσουμε. Περίμενε λίγο. Μας έλεγε προχθές εδώ ο Ζώση Συνεφάκη. Ο άνθρωπος ο οποίος νομίζει... Ο Ζώση Συνεφάκη. Ενώ στη Μορόλ πηγαίνει σε περίπτερο τι της Ιγλεσίας. Στη Μορόλ μόνο, φίλε. Στη Μορόλ έχουμε μόνο. Ή αλλιώς σε Στριμοκόλ. Νομίζω ότι όλα είναι γύρω από το γήπεδο της Τούμπας. Εσύ τα λες αυτά, εσύ τα διαβάζεις. Και περιβάλλον χώρο θα πάρω. Μέχρι την Παπάφη θα φτάσω και πιο κάτω και πιο κάτω. Και θα φτάσω και στον Άγιο Στυλιανό. Που γράφουν στους τοίχους εκεί πέρα οι δικοί μας, πάλι τα σβήνουν οι δικοί σας. Κατάλαβες. Αν έχουν τσίπα, α σβήσουν εκεί πέρα αυτά που είναι γραμμένα. Στον Άγιο Στυλιανό. Ναι, στον Άγιο Στυλιανό είναι. Χρήστατε, να πούμε αυτό. Έχει ανεβάσει ο Χρήσανθος φωτογραφία από το στούντιο όπου ο Παναγιώτης δείτε τι φοράει. Φοράει t-shirt. Έχει ένα από τα 7 κύπελα του ΠΑΟΚ. Έχει τον Μπάνε Πρελεβίτ με τη φανέλα με διαφήμιση μπράβο να σηκώνει. Ένα από τα 7 κύπελα του. Κύπελο στη Λαμία. Αφού στραγγαλίσαμε στον ημιτελικό τον Άρη, παίξαμε το εύκολο τελικό με τον Πανιόνι. Μετά τον ξανασυναντήσαμε σε ημιτελικό στο σεφ που ήταν σε μια γωνίτσα πάνω εκεί πέρα αυτή στο σεφ και εμεί ήμασταν δύο κιλά. Με τον Κρισμάρεβιτ πορείε και τα λοιπά. Κατάλαβε. 30 από για μπάσκετ. Τι να κάνει. Δύο φορέ επέτυχα βάλα. Αλφόρε επέτυχα. Οι γιαγιάδε και οι παππούδε λέγανε τι ομάδα. Άρη έλεγαν. Λέει λοιπόν ο τύπο τη Μπαρμ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 παarmb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 ar
πάτε σε όλα. Μπαίνω και λέω. Ο Γιαννάκης σήμερα τραυματίας δεν παίζει. Το είπε. Και λέω, μάνα, παράτα. Μπήκε εύκολα, σοβαρά. Λέω, παράτα με ήσυχη, Θεός χωρέστη. Ήσυχη. Ήταν που έπαιζε ο Άρης Ευρώπη, ρε Πέμπτη. Και κάτι είχε ακούσει ζήτηση έξω. Και λέει, καλέ, το βράδυ δεν παίζει ο Γιαννάκης. Λέω, ρε μάνα. Άκου λέω, Γιαννάκη. Κλείνει τα σινεμά. Λέει ο τύπος, άμα πα στην Αθήνα. Άμα πας στην Αθήνα λέει, και ρωτήσεις τι ομάδα είσαι από τη Θεσσαλονίκη, όλα θα σου πούνε πάω. Και στα νησιά σου λένε, άρα είσαι άμα πάω. Πας στην Αθήνα. Είναι αυτό που... Περίμενε λίγο, θα πεις ότι θες να πεις. Για μπάσκετ από τη Θεσσαλονίκη, τι θα σου πούνε. Όχι, πάω. Δεν σε ρωτάν μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Όχι, για μπάσκετ. Είναι αυτό. Περίμενε. Και πας στην Αθήνα λοιπόν. Δύο πράγματα και ρωτάς. Και στα νησιά. Είναι και στα νησιά. Μην ουρλιάζεις. Του ελληνικού μπάσκετ. Και στα νησιά. Ο Πρέλεβιτς. Πάω να σε πικάρω, ρε κορόιδο. Και στα νησιά να πας, αν πεις από πού είσαι. Οι εκτός Αθήνας ξέρεις τι λένε. Από Θεσσαλονίκη. Από Άρτα, από Πρέβεζα, από Γιάννενα. Ο Αθηναίος ξέρεις θα πει. Μόνο Άρης. Από Πατήσια. Από Παγκράτη. Μόνο Άρης θα πει. Είναι δικά τους τα νησιά. Μόνο Άρης. Ναι, εντάξει, καλά. Μόνο Άρης. Τα τελευταία χρόνια, επειδή ήμουν στις Β' και στις Γ', πήρες λίγο μια ομάδα, μια πόλη, πήρες λίγο αέρα. Τώρα πάλι. Σήμερα το Sport Time πρωτοσέλιδο τον Άρη έχει πάλι. Τι ναι, λέει. Θα το πάρω σήμερα. Μαυράει. Μαυράει. Σιγά σιγά, περίμενε. Λίγο. Περίμενε. Τι το έχει, τι είπες τώρα. Πρώτο θέμα. Αποκλείεται. Πρώτο θέμα τον Μαύραη. Βγάλω το. Όχι, βγάλω το. Πρώτο θέμα μεγάλο, βασικό μεγάλο. Ναι, βασικό του θέμα. Sport Time. Θα πουλήσει σήμερα στην Αθήνα περίπου 30 φύλλα. Γιατί το λες αυτό, αφού και χιλιάδες άρες λέγανε. Έτσι λέει. Είσαι σίγουρος, μήπως πήρες κάτι. Μεγάλο βασικό θέμα, πρωτοσέλιδο. Sport Time. Άρη. Το κακό με εσάς ξέρεις ποιο είναι. Ο μέσος παοκτής. Και ξέρεις γιατί το έχει κάνει αυτό. Γιατί την προηγούμενη φορά που ξαναέβαλε με τον Μπρούνο Γκάμα, ναι. Ξεπούλησε. Σόπαρε. Πίστευτο. Είναι από τον. Η νέα τούμπα θα είναι 60. Αυτό τι σημαίνει, θα είναι 60 ετών. Αυτό το κατάλαβα. Λίγο, σου μπερδεύτηκα. 59-19. Sport Time. Τη Παρασκευή. Την Παρασκευή έχει το περιοδικό, ε. Ποιο περιοδικό? Με τα ρώσια τη χρονιά. Τον οδηγό τη χρονιά. Περίμενε, σιρε, μην βιάζεσαι. Περίμενε, 11 η ώρα είναι αμέσως. Έλα, μπήκε στα θαλάσσια εδώ πέρα. Τον Μάριο, παίρνει. Μερτζιμ. Καλά, εντάξει, οκ. Θέατρο είπαμε, δύο διπλές προσκλησούλες για τον πλούτο Αριστοφάνη απόψε με τον λατρεμένο σας Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τον πολυτάλαντο Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, καλώς. Γιώργο Γάλλο με λένε Θεούλη Βαγγέλη. Και Μάνο Βακούση Θεούλη. Α. Εσύ ο Βακούσης, τι παίζει εκεί με τη Βάνα Μπάρμπα και την Τζένι Μπότσι με τον Τζόρτζογλου που είναι στο χωριό, που είναι Μπότσι. Που παρακολουθεί την Μπότσι. Και στο τέλος την. Νομίζω στο τέλος την. Α, ο Τζόρτζογλου με την Μπάρμπα και την. Και ναι, πώς δεν ήταν εκεί. Την άλλη τη βιβλία. Πώς δεν ήταν. Άγγιγμα ψυχής. Όχι, ρε, τι βλακίες. Ναι, 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 ναι. Ναι. Γουστάρει τη χωριάτα. Γουστάρει τη χωριάτα. Ορίστε. Είναι. Ναι, ναι είναι.
όντως. Όχι όπως το φανταζόμουν. Δεν υπάρχει. Όχι όπως γιαγια του ρε. Εντάξει, ρε φίλε. Βασικό θέμα, δεν είναι τι θες. Αλλά είναι όντως. Όντως. Τι είναι, η Άρης είσαι. Και το μεταφέρω τον τίτλο. Πετάει με μαυράει. Άλλο ρήμα θα χρησιμοποιούμε. Βίος και πολιτεία του 32χρονου στόπερ. Τι είδε, εγώ κατάλαβα. Βίος και πολιτεία που κατάλαβες είναι φιλανθρωπίες και τέτοια. Έχει δική του φιλανθρωπική οργάνωση και τέτοια. Συγγνώμη, Παναγιώτη, θα κάνω μια ερώτηση, Σωτήρη. Συγγνώμη, σου λέω, με βλέπεις να μιλάμε με έναν τύπο. Ναι. Μου λες, τι να σου μιλούσες, δεν θες. Άστα, αυτός είναι. Βίος και πολιτεία. Ότι είναι, τι θα πει ότι είναι λάθος, ότι γράφουν λάθος αυτοί εδώ πέρα στην πρώτη σελίδα. Πάνε να πει ότι πρέπει να το υιοθετήσουμε εμείς. Α, τώρα σπορτά μην κάνει και λάθος, περίμενε. Οι άνθρωποι και το κάνανε πρώτο θέμα. Και κάνανε και λάθος. Και τι έγινε που το κάνανε. Για να μπερδέψουν τους χιλιάδες άνθρωποι. Αν ερχόταν στον ΠΑΟΚ παίκτης και έλεγε πρωτοσέλιδο. Βίος και πολιτεία του Βέρνμπλου, πώς θα λένε, του Σουηδού. Τι θα έλεγε. Θα περίμενα να διαβάσω κάτι αρνητικό. Αυτό σου λέω. Δεν είναι όμως αρνητικό. Πώς πίστηκε από τον Καρυπίδη οι λεπτομέρειες του deal. Να το δούμε αυτό. Εντάξει, ωραία. Παραδέχομαι, όσο πρώτο πρωτοσέλιδο. Κι άλλο λάθος κάνουν. Πώς πίστηκε από τον Μαρινάκη πρέπει να γράψω. Δηλαδή μπορώ να πω εγώ ότι η Μαριάννα Μαρινάκη. Το Μαρινάκη είσαι εσύ κόρος και βραγεί. Όχι ο Άρης. Και αποφασίστε τελικά. Τρία λάθη σε πρωτοσέλιδο, ρε. Με το Μελισσάκη. Τρία λάθη σε πρωτοσέλιδο, ρε. Πάνε, πείτε κανένα καφέ, φάτε και κάποια τσιγκούρα. Τρία λάθη σε πρωτοσέλιδο. Κανονίστε με μπαμπά και γιο γκαγκάτσε εκεί πέρα τα πράγματα. Και άσε τον Άρη. Δηλαδή, μπορώ εγώ να πω ότι η αγάπη Βαρδινογιάννη, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, που βοηθάει παιδιά, οργανώσει τέτοια, έτσι. Έχει το σύλλογο αυτό κτλ. Είναι βίος και πολιτεία. Όχι. Όχι. Γιατί, αφού είναι βίος και πολιτεία, αφού βοηθάει. Λάθος έχει. Ωραία. Εντάξει, okay. Γιατί ωραία. Δεν αντιλαμβάνονται ότι έχει μια αρνητική χρειά το βίος και πολιτεία. Μην επιτρέπεις στον Κόλκα να λέει στον αέρα ότι ο Σιώπης είναι στον Άρη με το ζόρι, σηκωτός. Ο Κόλκας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτό γεγονός, και από αλλού το άκουσα, να ξέρεις. Το γεγονός, το γεγονός ότι ασχολούνται με τον Άρη δείχνει τον τρόμο στα μάτια τους. Γιατί βλέπουν ότι αν ο Άρης που επιστρέφει. Ναι. Κλείσε λίγο το τηλέφωνο γιατί πετάγονται κάτι φωνές που και πού. Αν ο Άρης. Γιατί τρεις κάνουμε κουμπί και πετάγονται κάτι φωνές και ακούγονται κάτι δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, αν λοιπόν βλέπουν ότι ο Άρης είναι έτσι φέτος. Ναι, φαντάζομαι. Σου λέει σε τρία χρόνια τι θα γίνει. Με τα γουάνκ. Ακόμα δεν τα είδαμε. Αυτά τι είναι τα ζυμαρικά, τα μικρά τα κινέζικα. Με τα γουάνκ. Σαν τορτελίνια αυτά είναι. Και είναι καλό που βγάζετε γλώσσα. Κάποια στιγμή όμως. Έτσι όπως ήρθε, έτσι όπως σας τον στείλανε αυτόν που σας στείλανε, ναι. Με τα λεφτά του άλλου, ναι. Έτσι θα φύγει κιόλας. Ναι. Γιατί όταν δεν είναι δικά σου τα λεφτά, ναι. Και είναι άλλου, κάποια ναι. Στιγμή σταματάει η ροή. Τώρα μας έχει τριμώξει, μας αποστόμωσες, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Τίποτα απολύτως δεν έχουμε να πούμε. Σχηματίζεται ήδη ένας μηνυματικός χήμαρος. 4-29 θα αναγκαστώ προφανώς να θεωρήσω. Όχι, 8-8-7, ναι. Καλημέρα σας. Η Αγγλία έκανε. Εκεί είσαι, άντε σε βάζω σωστό. Όταν συγκρίνεται τον μπάσκετ Άρη ΠΑΟΚ, είναι σαν τα σκισμένα μνημόνια του Τσίπρα. Λέει ο Αριανός ο 8-8-7. Ναι, όντως. Λέει, όταν συγκρίνεις τον μπάσκετ του Άρη με του ΠΑΟΚ, πραγματικά είναι σαν να μιλάς για τα σκισμένα μνημόνια του Τσίπρα. Ο 4-29, Μάρι, επειδή αυτοί οι δύο φωνάζουν μονίμως, εγώ θέλω να το γυρίσω. Άκου Graveyard, ναι τους ξέρω, Σουηδοί, ναι, θυμίζουν βρώμικους Λίναρντ Σκίναρντ. Άκου το Siren, θα κλάψεις. Αν θέλει ο Σωτήρης, αν μπορεί να μας βάλει από Graveyard το Siren, για να κλάψουμε. Παίζει, από αυτούς δεν έχω τίποτα από άλμπουμ, αλλά έχω πολλά σε συλλογές. Τι είναι αυτή? Ωραία μπάντα. Δεν είναι πολύ το χωράφι μου όμως. Πού είναι, σε πού ανήκουν? Νομίζω ότι δεν είναι πολύ το χωράφι μου, δεν ξέρω γιατί, δεν έχω ασχοληθεί. 429. Με Μάρι, που ανήκουν. Σουηδοί είναι. Όχι, σε. Με αμερικάνικο ήχο. Αμερικάνικο ήχο. Γκάραντ. Όχι, ρε. Όχι. Σαν hard rock με πινελιές του Νότου. Σαν rock του Νότου, κάπως. Να στο λέει. Λίνα Σκίναρτ, φαντάσου. All My Brothers, τέτοια φάση. Μάλιστα. Η Μαρία μπαίνει για θέατρο, καλημέρα με πλούτο παρένθεση σε γνώσεις και ό,τι άλλο. Το ό,τι άλλο, Μαρία, βοήθα άλλο. Λίγο. Α, και ό,τι άλλο, ναι, συγγνώμη. Σε τι άλλο δηλαδή, Μαρία, για βοήθα λιγάκι. Σταθερή η Μαρία για θέατρο. Η Ελένη για θέατρο. Η Ανδρονίκη, που νομίζω είναι του τελευταίου τριμήνου ακροάτρια, μπαίνει για θέατρο και λέει καλημέρα. Παιδιά, να είστε καλά, να είστε καλά. Είναι, δεν σχολιάζω. Μόνο αυτή που η έχει. Η Μαρία, η 474, η 074, συγγνώμη, ναι. Μπορεί να είναι 15 χρόνια, φίλε. Ούτε θυμάμαι. Ναι, παλιά, ναι. Αυτή είναι σταθερή. Ναι. Σταθερή αυτή η Μαρία. Μαράκι. Δύο διπλές προσκλήσεις. Καλά είναι ο Σακελαρίου, ε. Για τον. Ναι, εδώ και καιρό ναι. Το παιδί, ναι. Ναι. Νόσος πολύ ζώρικα. Τη Λεγιώνα των ναι. Ξένων, ε. Ναι.
δύο διπλές προσκλήσεις. Για τον πλούτο του Αριστοφάνη, απόψε θέατρο Δάσορα 9, με τον πολυτάλαντο, τον πολυσχηδή Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τον Γιώργο Γάλλο, λατρεμένος Γιώργος Γάλλος, τον Μάνο Βακούση, τεράστιος ηθοποιός, και τον πολύ πολύ καλό Στέλιο Ιακωβίδη, δύο ώρες με ατελείωτο γέλιο, με την ιδιαίτερη ματιά του Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, που σκηνοθετεί τους Έλληνες ηθοποιούς. Και δίνουμε και δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, αρκεί να απαντήσεις σε ένα από τα δύο ερωτήματα. Ή από ποια χώρα προέρχονται η Τέξας, η αγαπημένη Τέξας, με την πολύ όμορφη τραγουδίστρια με την εθέρια φωνή, ή, αν δεν το ξέρεις αυτό, τι χαρακτηριστικό αγωνιστικά έκανε η Αγγλία φέτος στο παγκόσμιο κύπελο, το είδαμε πάνω από 60 φορές, έγινε θέμα σε όλο τον κόσμο, σε ποδοσφαιρικά sites, εφημερίδες και περιοδικά. Μάλιστα το είδα και στο καινούριο, αν δεν κάνω λάθος, World Soccer είχε ειδικό αφιέρωμα γι' αυτό, περίπου 2-3 σελίδες. Το οποίο μου κάνει εντύπωση, δεν το είδαμε να το εφαρμόζει ούτε μία φορά στο νέο πρωτάθλημα ελληνικός σύλλογος. Τι είναι αυτό? Μέχρι στιγμής τα καβατζώνει τα γυαλιά ο 887, ο οποίος απλά δεν το κάνει συγκεκριμένο. Έκανε μπαμ. Έβγαζε μάτι. Ο Ασλαμάς το κάνει θέμα. Το έχουν στείλει. Ο Ασλαμάς δεν είναι. Απλά, ναι, απλά παραγγελίε επειδή είναι σε χρήση στο Facebook. Ναι, τώρα, αν θες να το βάλουμε να μετράει, το Facebook μετράει. Πες. Απλά δεν λέμε τι είναι στον αέρα, έτσι. Αυτό. Λοιπόν, Media Markt είναι κοντά μας. Μας στηρίζει Σωτήρη εδώ και στην ουσία καρδιά του καλοκαιριού. Έτσι, και στο παγκόσμιο κοντά μας. Και μετά από ένα break 20 ημερών επέστρεψε και είναι κοντά μας. Έχει σήμερα αγώνα που δεν έχει. Και θέλεις να δεις το μάτς σε μεγάλη τηλεόραση, χάλασε το ψυγείο σου και θέλεις κρύες μπύρες, αλλά σκέφτεσαι πότε θα έρθει το νέο ψυγείο? Πάρα πολύ απλά, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να θέσεις συσκευή να φτάσει στα χέρια σου την ίδια μέρα, έγκαιρα. Αλλά μόνο ένας τρόπος για να πραγματοποιηθεί αυτό. Αυθημερών παράδοση από τη Media Mart, κάνε παραγγελία μέχρι τις 3 το μεσημέρι, μην κάνεις 4-5 το απόγευμα, μέχρι τις 3 το μεσημέρι και θα σου έρθει την ίδια μέρα. Ναι, την ίδια μέρα. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός. Media Mart. Μαργαριτόπουλος θα λέτε και θα κλαίτε. Αμάν, αμάν. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, Παπαδόπουλα. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο, στις Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Στο γραφείο μας θα βρείτε τις χαμηλότερες τιμές στην ασφάλιση αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία. Από 59 ευρώ ανά εξάμηνο για όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com, έτσι με λατινικά σύμβολα, και στο 2130-278-279. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος 2130-278-279. Διαμαντής Catering ζωγραφίζει πραγματικά ακόμη και σε παγκόσμια συνέδρια 3.000 ατόμων για να κερδίσετε τις εντυπώσεις. Εταιρικές εκδηλώσεις, γενικά πάση φύσης εκδηλώσεις. Επαγγελματίες σεφ δημιουργούν το μενού που επιθυμείτε και προσφέρουν επίσης. Εννοούμε όχι η σεφ, το Διαμαντής Catering, έτσι. Τραπεζοκαθίσματα, θέρμαση αν χρειαστεί, δροσιά αν χρειαστεί, ηχητική κάλυψη και υπέροχο φωτισμό. Διαμαντής Catering, 18 χιλιόμετρο, ΠΕΟ, Θεσσαλονίκης, Αγίου Αθανασίου, όπου ΠΕΟ, Παλαιά Εθνική Οδός. Τηλέφωνο 2310-530-525. Γραμμές ανοιχτές 2310-287-888. Από κινητό 6945-287 και 3 οκτάρια. Τα υπόλοιπα δηλαδή ίδια, έτσι. Έχουμε γραμμές. Υπάρχει, ναι. Α, δύο, περιμένω. Να λέτε όνομα και ομάδα, έτσι παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα κορίτσια. Γεια σας, καλημέρα Ζιζού, οπαδός του Απόλλωνος Καλαμαριάς. Καλά, πάμε εσύ. Ο Λόλεκ είναι εκεί. Εσένα λέει, Χρήστος. Όλοι απαρτία. Ναι, ναι, όλοι εδώ είμαστε, ναι. Κύριε Μαξιούς, εσένα μιλάω. Είναι ο Λόλεκ εκεί, να του δώσει χαιρετίσματα από τον Πέτρο του Γιάντσιου. Εσένα, λέει. Από? Από τον Πέτρο, τον Γιάντσιο. Του Γιάντσιου.
Το ξέρει όλη η Ευρώπη. Δεν είναι ο Λόλεκ εκεί, ρε. Το γιάτσι τον Πέτρο, ρε φίλε, είσαι χαζό. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχω ένα αν ακούει τώρα ο Γιάντσιος, πρέπει να χάρηκε. Ναι, για πάμε. Ναι. Άκου λίγο τώρα. Ναι, ναι, άκου τώρα. Γιάντσιος. Παπαδόπουλα. Έλα. Παπαδόπουλα. Ναι. Εντελώς εντυμότατα, έτσι. Ναι. Αυτό που κάνετε, εντάξει, είσαστε πολύ καλή στην προπαγάνδα. Ναι. Εμένα ποσό με ενδιαφέρει τα τόσα χρόνια αν έχετε διαλύσει τη δοξαδράμα. Εμείς διαλύσαμε. Την καβάλα, τον Νατάλο. Αλλά δηλαδή μας έχετε κουράσει το ότι το προχθεσινό ήταν προβοκάτσια. Ποιο? Ποιο? Είναι τελείωσαν αυτοί με τις δύο φωτοβολίδες. Μία, ναι. Είναι τελείωσαν έτοιμο. Μία πάνω, μιλάω κάθε μέρα. Μία έχει κάμερα. Ναι. Δύο. Εγώ φίλε, εγώ θα σου πω κάτι Παπαδόπουλε. Ναι, του γράφει έκθεση αστυνομίας. Εντάξει, καλά. Γιατί εντάξει, καλά. Για αστυνομία, μάλιστα. Εντάξει, εδώ μου κάνατε θέμα την έκθεση αστυνομίας ότι έσπασαν λέει. Άσε ρε κακομύρι τώρα, άσε ρε κακομύρι. Πού τα τσαμπατζής. Άσε να μιλήσει, άσε να μιλήσει το Ζουζού. Άσε από εδώ τώρα, μωρέ τώρα. Με πέντε παίκτες έμεινες ρε. Όχι, καλά το, άστο να μην το κάνεις αντιμπορικό, καλά το πάει, άστο. Έχουμε κι εμείς μια αδελφοποίηση με τους πάστηρες, προτού κάνουνε με εσάς. Ναι, αφού είστε γατάκια. Επειδή πέσαμε Β' και Γ', ξέρω εγώ τι, μας παρατήσανε, κάνανε με εσάς. Ναι. Εγώ τους περισσότερους, ξέρουν τα παιδιά, τους έχω διαγράψει, ξέρεις για ποιο λόγο. Γιατί τώρα κάνανε μεγάλο κολλητιλίκι μαζί σας, εγώ. Θα κλαίμε μαύρο δάκρυ αυτή. Δεν έχει σημασία. Εσείς κάνατε αδελφοποίηση με την Μπεσίκτας που μας βρίζουν. Εμείς έχουμε αδελφοποίηση και με την Τραμπζοσπορ. Λοιπόν, άρα να τους χαίρεσαι. Καλά ρε, δεν τρέπεσαι ρε. Καλά έκανες με αυτό. Πήγαν, πιάσαν τους παίχτες τους και καθίσανε και χάσανε και μιλάς. Ποιος, πότε. Εκείνη την τότε. Χρονιά, εσύ, άκου λίγο γιατί πολύ με το ο Σάκης Αναστασιάδης όταν έχανε το πέναλτι εκεί πέρα με το Δοξάκη και έπεφτε στην κατηγορία, δεν σε πειράζει εκείνο, ε. Έστε, γέλε, βέβαια. Έστε, βέβαια, κακομύρι. Κακομύρι. Ωραία, Ζιζού, τα είπες πάρα πολύ ωραία. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ξύρισε τις μασχάλες του. Ναι, ό,τι θέλω να κάνει. Φωτογραφία, βλέπεις. Κι άλλο έχει ξυρισμένο εκείνο το Final Four. Θα βγάλω και άλλη φωτογραφία. Κύριε που κάνει πόσο. Ναι. Τι να κάνω. Ναι, πάμε καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε. Ναι, όνομα και ομάδα λίγο, αδερφέ. Γιώργος Αριανός. Γιώργος Προσβάρη. Καλημέρα, Γιώργος. Ακούμε παλικάρι. Γιατί δεν έχω ακουστικά για να μην ακούω. Τι είπες, Γιώργο, συγγνώμη. Όποτε γυρνάω το σταθμό λίγο, πάλι εσύ μιλά συνέχεια, ρε. Κάποτε σε σμπρώχνανε για να μπει μέσα στο σταθμό, ρε. Σε σμπρώχνανε τώρα. Με σμπρώχνανε. Ήρθε δίπλα μας και δίπλα. Αποχαιώθηκε. Όπως να μια μισή ώρα πριν τι σε κάνανε. Σαν το καλώς ήρθες στο δολάριο που έκανε ο Κωνσταντίνος αδερφό του διευθυντή. Καλό. Ναι. Έτσι, ναι. Όχι ρε παιδί μου, τι να πράγμα, δεν σταματάει το στόμα. Δεν βάζει γλώσσα μέσα. Να βάζει τα κουιζάκια, βάζει τα θεματάκια, βάζει τους χορηγούς. Έχει πριν, όσο πιο πολύ μιλάει, τόσα πιο πολλά λεφτά παίρνει. Δηλαδή εγώ που θέλω να ακούω Χρήστον, δηλαδή πρέπει να πεθάνω. Α, πολλά ζητά. 5 με 6 η καλύτερη εκπομπή για τον Άρη. 5 με 7. 2 ροπήρες. Πάντα ήταν 2 ώρες το λεωφορείο. Σε άλλους σταθμούς είναι μόνο μια ώρα ο Άρης. Κάτι σε κάνατε. Ή καθόλου. Κάτι έγινε, διευθυντής έγινες. Όχι ρε. Ο Ασλαμής. Διευθυντή πρωινή ζώνη. Νίκο, είπαμε, Νίκο, Ελένη. Γιώργο. Απλά επειδή έχει μόνο μια εκπομπή, Γιώργο, τον αφήνουμε και μιλάει. 2.700 το μήνα είναι αυτά, δεν θα μιλήσει. 600. Α, ναι. Ναι, άντε πάμε, πες να ακούσει κάτι ο κόσμος. Πες κάτι, ραδιόφωνο κάνω. Πάμε, Γιώργο. Με τον παπά του Κόλκα. Τι να πω τώρα, δε εδώ τον Μάρβι, τον βγάλαν τα δίπλα σταθμή, τον βγάλανε βαρύ. Τον ποιο? Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος αν ερχόταν θα πήγαιναν 10.000 στο αεροδρόμιο. Ο Μάρβεϊ ποιος ήταν πει Αμερικανός. Αυτό το Μάρβε. Α, τον Μαυράη θέλει, συγγνώμη. Ναι, τον Μάρβεϊ αυτό, συγγνώμη. Τι τον βγάλανε? Άκουρε, παιδί, άκουρε, τον έβγαλαν βαρύ. Ναι, ότι είναι βαρύ. Τον βγάλανε βαρύ. Ότι είναι βαρύ. Θα φανεί. Ναι, ποιος θα φανεί στη ζυγαριά. Τέτοιο, τι πάθανε ρε παιδί. Τον τρέμω. Τέλος πάντων, γεια σας παιδιά. Στο καλό. Να είσαι καλά Γιώργο μου, καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Ξαναμίλα, Σλάμα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. 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 Αποστόλη, ο παδό του ΠΑΟΚ. Επιτέλους, αγάπη μου γλυκιά. Από την Μεγάλη Βρετανία. Αυτός που υπονοούσε ότι παίρνω δανεικούς παίκτες ενώ πήρα κανονικούς με ελεύθερη καλώς μεταγραφή. Καλώς ευρύκα. Ας τον αρέσει καμία. Όπως γράφεται στα συμβόλαιά του στη Σούπερ Λίγκα. Όχι. Βγαίνει στο Ζαγόρα και λέει το τσαλτίκι. Ας το να μιλήσει ρε φίλε. Ψηλό κουνάβι, εσένα θέλω. Εσένα, Αριανέ, για σένα βγήκα. Λοιπόν. Πάρτα τώρα. Ξέρω ότι σ' αγαπάω, αλλά ο Άρης είναι Άρης. Λοιπόν,
Δεν μου λες φίλε, φέτος εισέπραξες 300 χιλιάρικα από το Μαρινάκι για έναν παίκτη ο οποίος αγωνιστήκε μία φορά όλο και όλο στη Β' Εθνική μαζί σου. Και τι σχέση γι' αυτό. Δεν έχει σχέση. Όχι, ρωτάω. Δεν μπορώ να πουλήσω. Είναι πραγματικό ή ψεύτικο γεγονός. Να πουλήσω ένα παίκτη δηλαδή. Που ο οποίος έπαιξε. Με μία συμμετοχή στη Β' Εθνική. 19 χρονών. Μία συμμετοχή. 19 χρονών. Ωραία. Μέλος της Εθνικής. Ταλεντάρα. Για χάρη εδώ ρε εσύ πούλησες το Μελισσά 2 εκατομμύρια βρε μόλτο. Να σε ρώτησε κάτι. Βρε φάγε. Σε ρώτησε κάτι. Βρε γιαούρτι. Χωρίς λιπαρά. Δεν θα σε αφήσει να μιλήσει, να ξέρεις να φωνάζει. Έτσι θα κάνει. Ο μισή 19χρονη Έλληνες έχουν παίξει μικρές ομάδες. Ο βασικός Μελισσάς του ΠΑΟΚ και μέλος της Εθνικής Ελλάδας εκείνη την εποχή. Αυτός ο Μελισσάς, έτσι. Τι ήταν ο Μελισσάς. Έπαιξε Εθνική Ελλάδος εκείνη την εποχή. Ήταν το βασικό δεξίμπακ του ΠΑΟΚ. Εθνική Ελλάδος. Φιλέ. Αν δεν θυμάται φιλέ. Να κοιτάξει τα κοιτάπια σου, φίλε. Εγώ τα κοιτάπια μου τα έχω δει. Yo, Εθνική Ελλάδος ο Μελίσσης δεν έχει παίξει ούτε στα Μελίσσια. Καλά. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν. Άλλο τον κάλεσε Σωτήρη και άλλο αν έπαιξε. Αν έχει συμμετοχή. Εθνική Ελλάδος. Φιλέ, τώρα. Κλείθηκε στην Εθνική Ελλάδα. Σε παρακαλώ, ρε, 2 εκατομμύρια ρε μόλφο. Είναι τη χρονιά που πήγε που κοιμήθηκε στο κότερο του πατέρα. Εκείνο δεν είναι. Ζαντέμπε. Εσύ. Άνοιξε κάποια άλλη να περάσει. Έδωσε παίκτη με μία συμμετοχή στη Β' Εθνική με 300.000 ευρώ. Έτσι είναι μεγάλε ομάδε. Λοιπόν, έτσι είναι μεγάλε ομάδε. Δεύτερον, ο Ολυμπιακό εσύ που έδωσε 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια σε μία ομάδα τη Τσετσενία. Για να πάρει ένα 19χρονο Βραζιλιάνο. Τελούσε βολέ ο Γιάννη. Δεν τάβε την δουλειά. Γιατί τα έδωσε. Ό,τι θέλω θα κάνω. Δεν τον αφήνει να μιλήσει. Εσύ θα το φέρεις. Δεν το λέω. Παιδιά τώρα θα το κλείσω να συζητήσετε μόνο. Μιλάει πάνω σου. Είναι ασεβή. Μα μπορεί να μουριάζει, φωνάζει. Ράστο να μιλήσει. Από το Μπέρμιγχαμ τηλεφωνεί ο άνθρωπος. Αυτός ο οποίος εσύ κοροϊδεύει για τα 5 εκατομμύρια στη Τσετσενία βγήκε ανάμεσα στα 60 μεγαλύτερα ταλέντα της χρονιάς στην Ευρώπη. Στο Πάκο 4 το διάβασα. Αυτό, συγγνώμη Αποστόλη, πού είναι αυτό το διάβασα. Τα 60, όχι τα 50. Δηλαδή κάνανε μια ψηφοφορία και λέγανε τα 60 μεγαλύτερα ταλέντα. Κάστο να κοροϊδεύει Αποστόλη. Τζάμπα συνεχίζει. Στο Πάκο 4 το διάβασα εσύ ή αλλού. Για τη δική σου χάρη, ο Μαρινάκης σου έδωσε δύο παίκτες ελεύθερους. Ο Μαρινάκης, ο οποίος δεν άφησε ελεύθερο παίκτη εδώ και 10 χρόνια. Πάλι εκτίθεσαι απίστευτα, γιατί ο Ολυμπιακός σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο άφησε 7 ελεύθερους. Για να πάνε σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως έκανε με εσένα. Ο Χατζησαφή σε ποια συγκεκριμένη ομάδα πήγε. Στην Αραβία πήγε. Ο Χατζησαφή. Στην Αραβία που πήγε αυτό. Ναι. Άρα και ο Ζωηράν γυρνάει. Ο Μάρτινς σε ποια συγκεκριμένη ομάδα πήγε. Ο Ανσαριφάρ. Τι. Πάει Νότιχαμ. Άρα τι συγκεκριμένη ομάδα. Κάτσε. Εφτά ελεύθερα. Καλά σου λέει. Ο Ανσαριφάρ. Είναι κλεισμένοι. Στην Νότιχαμ όμως πήγε. Σε 7 ομάδες. Φυσικά ρε φίλε. Φυσικά ρε φίλε. Και εσύ άμα αφήσει ένα παίκτη ελεύθερο του πεις δεν θέλω να πας στον Ολυμπιακό. Δεν κατάλαβα. Και πρέπει τρίτο, να είμαι μαλωμένος με τον Ολυμπιακό. Άρα δεν είσαι σαν και εσένα. Άρα δεν είσαι που είσαι μαλωμένος και θέλεις πακέτο λίπρες με τον Πανιώτη. Τα κίμια. Εσύ ψηφίζεις το ίδιο με τον Ολυμπιακό και εγώ. Εσύ. Παρακαλώ. Σου ανέφερα δύο πράγματα ως τώρα. Και σήμερα το πρωί διαβάζω στον Μίχο στο Contra.gr ότι ο Μαρβάη κατά πάσα πιθανότητα έρχεται με τις ευλογίες του Ολυμπιακού που τον είχε κλεισμένο πριν τρεις εβδομάδες. Ρε φίλε, πολλές έγραψε έτσι, δεν έχεις πάρει. Έγραψε έτσι. Τέλος συμπτώσεις. Έγραψε έτσι στο Contra. Και το έγραψε τόσο. Ο Μίχος το έγραψε. Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Ρεπόρτερ του Ολυμπιακού σου λέει και το Απόλλωνα. Το έγραψε ότι είναι με τις ευλογίες του Ολυμπιακού. Αυτό στο Contra. Αυτό στο Contra έγραφε κι άλλα για σένα. Αλλά δεν βγήκες να τα πεις. Α, τότε γίνεται ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Εγώ όμως δεν έλεγα ότι τα γράφει ο Μίχος. Α, τι έλεγες. Έτσι. Τι έλεγες. Όχι, λοιπόν, όχι τους γαβρώ, όχι τους γαβρώ ρεπόρτερ. Όποτε θέλουμε τους χρησιμοποιούμε. Τρία πραγματάκια σου ανέφερα. Τα δύο ισχύουν, το ένα μπορεί να ισχύει. Δεν ισχύει τίποτα τα τρία. Τίποτα. Δεν ισχύει τίποτα. 300.000 παντελόνια θες. Πού το διάβασες. Πού το διάβασες. Και δεν ισχύει τίποτα. Πού το διάβασες. Πόσο είναι δηλαδή, 50. Πού το διάβασες τα 300. Πόσο είναι 50. Περίμενε, πού το διάβασες. Εσύ τα γράφατε ρε. Ακριβώς. Εμείς τα γράψαμε. 300.000. Εμείς το γράψαμε. Εμείς. Εμείς δεν κάνουμε κοκοκό.
Δεν λέμε, δεν γράφουμε για τον Μαρκόπουλο το εξώδικο, τις συναλλαγές με τον Ολυμπιακό. Εμείς, αλλά εσείς δεν γράφετε. Δεν γράφετε για τη συνάντηση του Ιβάν με τον Μαρινάκη. Τίποτα, δεν ξέρετε. Εμείς τα γράφουμε και τα λέμε όλα. Με πολύ αγάπη να σου πει θέλει. Όλα. Είναι συνάντηση του Μαρινάκη με τον Σαββίδη, αλλά όταν πήγε ο Καρυπίδης στο Καρεσκάκη να δει παιχνίδι του Ολυμπιακού. Έλα μωρέ, εντάξει. Σαν φίλαθρος δεν μπορεί να πάει να το δει. Κατάλαβε. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν ο Καρυπίδης. Δεν ήταν Ολυμπιακός. Αλλά πότε είχες μίσο με τον Ολυμπιακό, ρε παιδί. Άρης, Άρης ήταν ο Καρυπίδης. Όπως ο Γεωργάκης που είχε γίνει ΠΑΟΚ. Α, μάλιστα. Έγινε ΠΑΟΚ. Από πουθενά δεν σε πιάνουμε. Από πουθενά δεν σε πιάνουμε. Που είναι και Πόντιος, Έλληνας Πόντιος. Έλα, Αποστολή. Έλληνας Πόντιος, δεν ξέρω. Να κάνει μια τελευταία ερώτηση. Να σου κάνει μια ερώτηση. Με αγάπη. Ρέση. Αύριο πάνε εύος να δεις το σιόπι. Το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης με τις τρεις αμφισβητούμενες φάσεις. Μία υπέρ του ΠΑΟΚ και δύο εναντίον του. Συγγνώμη, όχι. Περίμενε, φίλε, δεν είμαστε στο ΠΑΟΚ 24. Μισό λεπτό. Λοιπόν, η καθαρή ναι. κόκκινη στο Βέρμπλουμ δεν τη λέτε τίποτα που πάει και πατάει και δεν δίνει καν φάουλ. Είσαι τύφλα, οι κόκκινες βλέπετε μόνο του Κοτάκη, δεν του Κότσιρα και του Μπάση. Δεν ήταν. Μάλιστα. Δεν λοιπόν. είναι του Βέρμπλουμ κόκκινη. Ναι. Δεν είναι κόκκινη. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τι, εσύ Αποστόλη την είδες. Ήταν τόσο κόκκινη που δεν την έδειξαν ούτε στα στιγμιότυπα. Φυσικά. Ωραία τώρα αυτό που άμα γινόταν ανάποδα όμως θα λέγατε η Νόβα Κρήτη. Ναι, δεν με αφήνει να τελειώσει την ερώτησή μου. Δεν με αφήνει να τελειώσει την ερώτησή μου. Η ερώτησή σου έχει δώσει προπαγάνδα. Δεν έχει δώσει προπαγάνδα, λέει την αλήθεια. Μιλάμε για τέσσερις φάσεις, δύο και δύο. Τέσσερις. Δύο και δύο. Ωραία, μαζί σου. Για να τελειώσω την ερώτησή μου, μπας και συνεχίσω να δουλεύω ή θα με διώξουν από εδώ που είμαι. Λοιπόν, βγαίνεις λοιπόν κατευθείαν στο δεκάλεπτο με άρθρο στο SDNA και χτύπημα στο All About Aris. Πολύ καλά κάνεις, είναι δικό σου θέμα. Έχεις τον πάουξο στο γαστρο. Γίνεται το μάτς στον Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ. Εκτός και αν πιστεύεις ότι είναι πέναλτι που πήρε αυτό η ΑΕΚ. Και δεν υπάρχει ούτε αναφορά του αποτελέσματος στο All About Aris. Καλά, για άρθρο στο SDNA το συζητάμε. Υπάρχει τέτοιο. Υπάρχει άρθρο με εκείνες τις μέρες. Δεν άκουσα. Γενικά υπάρχει άρθρο με εκείνες τις μέρες. Δεν υπάρχει στο All. Συγγνώμη, μόνο γενικά, έχει ανεβάσει το All About Aris. Γενικά σου λέει. Άστουσα, είδες άρθρο. Συγγνώμη, είτε ο πατέρας σου, συγγνώμη. Απλά ρωτάω το εξής. Όχι ότι θα έγραφα. Άκουσε με λίγο. Εγώ είμαι τίμιος. Όχι ότι θα έγραφα. Έτσι, μπράβο. Αλλά, επομένως, στο κείμενο που έγραψα, άκουα Αποστόλη. Με το χρήσιμο μιλάς. Στο πρώτο κείμενο που ανέβασα στο SDNA μετά από αυτό που συνέβη, γράφω για τον Ουρακοτάγκο πέναλτι. Για τον Ουρακοτάγκο πέναλτι του Μάνταλου. Ο ρεπόρτερ Άρη το γράφει. Όταν μου βρεις το ρεπόρτερ ΠΑΟ σε αντίστοιχες περιπτώσεις, το ρεπόρτερ Ολυμπιακού, το ρεπόρτερ ΑΕΚ να γράφει και για τους άλλους, τότε έλα να το συζητήσουμε. Πόσο δίκιο. Αγόρι μου, έχεις δίκιο. Απλά στο site το οποίο είσαι ο αρχηγός δεν εκεί θα πέρα κάνω μετά. Εγώ, φίλε, δεν θα κάνω προπαγάνδα εγώ, φίλε, υπέρ του ΠΑΟΚ. Έχετε τόσους πολλούς για να κάνουν προπαγάνδα υπέρ του ΠΑΟΚ. Δεν θα κάνω κι εγώ. Εγώ είμαι Άρης. Λοιπόν, προπαγάνδα δεν είναι να γράψει την Ουρακοτάγκο. Εσύ τόση ώρα έχεις βγει και μιλάς για τον Άρη. Δεν μιλάς, λες για το δανεικό που πήρε ο Άρης. Ενώ εσύ. Ο Άρης. Ενώ εσένα για να σε ακούσουμε για ΠΑΟΚ, φίλε, κάνουμε μήνες. Αντί να πεις, Αποστολή, αντί να πεις πότε θα δω επιτέλους μαζί μπροστά Καρέλη με Ακπομ. Έτσι ωραίο που κάθε επιπροσωπικού, χρήσαν δεκάδε επιπροσωπικού. Συλληπιτήρια, ρε φίλε, για τον πατέρα σου. Δεν το συζητάμε τώρα. Ναι. Προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω από το άρθρο, τραβήχτηκε καιρό ο άνθρωπος αυτό που είχε, ό,τι είχε μπάσει. 16 χρόνια έκανε μοκάθαρση. Τώρα όλα τα άλλα. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο ταλαιπωρήθηκε. Θεός χωρέστο να. Από εκεί και πέρα, με τα παιδιά σου μαζί και τη γυναίκα σου, να το θυμάστε τον άνθρωπο. Και όλα τα υπόλοιπα είναι τώρα περισσότερο για να. Για να ανεβάσουμε λίγο την πίεση. Ωραία, παλικάρι. Να μιλάμε. Συζητάμε με τον Αποστόλη. Φιλιά στον Μπέρμπιχαμ. Να ρωτήσω κάτι, λέει 887 και έχει να κάνει και με αυτό που είπα εγώ πριν. Ο Θωμαίδης, όταν έλεγε για Μαρινάκη και Νουρένα, συμπληρώνω εγώ, Κοριόπολης, όλα τα υπόλοιπα, ήταν έγκυρος. Τώρα που μιλάει για συνάντηση Πόντιου με τον πρώτη της Νότιχαμ, δεν είναι έγκυρος. Όχι, βέβαια. Έγκυροι είναι αυτοί όταν λένε κατά του Άρη. Αν βγάλουν κάτι κατά του Άρη ή κατά του Ολυμπιακού, είναι έγκυροι. Αν λένε κατά του ΠΑΟΚ, είναι το κατεστημένο που θέλει να χτυπήσει τον ΠΑΟΚ. Ο 887 απλά επέστρεψε. Λατρεμένος 887. Λατρεμένος. Αυτός είναι με τα μηνύματα, με τα συγκροτήματα. Όχι. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Τρέχουν διαγωνισμοί. Δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express.
τι έκανε η Αγγλία σε αυτό το παγκόσμιο που δυστυχώς δεν το έχουμε δει να εφαρμόζεται εδώ ακόμη στην πατρίδα μας. Κανείς σύλλογος ούτε μία φορά δεν το εφάρμοσε. Αν δεν το ξέρεις αυτό, από ποια χώρα προέρχονται οι Τέξας, το συγκρότημα Τέξας. Δείτε τη φωτογραφία που έχουμε ανεβάσει. Δείτε τη φωτογραφία που έχουμε ανεβάσει στο Facebook του Λίμπερο. Αξίζει, παιδιά. Είναι συλλεκτική, γιατί δεν πρόκειται να ξαναδείτε ποτέ τέτοια φωτογραφία στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Εστιάστε. Ούτε εσύ Final Four στο μπάσκετ. Εστιάστε. Ούτε εσύ Final Four στο μπάσκετ. Εστιάστε στο τίσερ του Παναγιώτη. Μεγαλώστε για να το δείτε. Δεν είναι ο εγώ και ο Χρύσανθος. Στον Παναγιώτη εστιάστε. Και δύο διπλές. Πλούτο στο Αριστοφάνη με Βασίλη Χαραλαμπόπουλο απόψε στο θέατρο Δάσους. Κλείστε πόρτες. Άπαπα τι γίνεται. Ξύλο πέφτει. Τρελός χήμαρος. Γιώργος από τις... Ναι. Λέει και την πόλη μάλιστα. Λέει και την πόλη. Βάλε για γυαλί. Ας την προπαγάδα ρε λούτρινε σουπερά. Λούτρινος, λούτρινος, είσαι σουπεράς. Ας την προπαγάνδα, ξύλο που θα φας. Hey, λούτρινος. Το λέει ο Κρατής. Το λέει ο Κρατής. Εγώ δεν είπα, δεν το προσθέω, δεν λέω εγώ αυτά. Ο κύριος 7-12. Ναι, το έκανα σαν ρήμα εγώ ρε παιδί μου. Δεν το είπα σαν, αν είναι δυνατό. Και μαυράει και... Ναι, αυτή, ο ρήμες σου. Πώς θα κάνουμε ένα σύγχρονο hip hop, θέλεις? Να είσαι εσύ rapper. Σαν τον Boy είσαι. Σαν τον Boy, χάσει και κάνουμε 5 ξυλά. Γιώργο μπαίνει στην κλήρωση για τα γυαλιά εννοείται. Έχουμε τους χορηγούς κοντά μας. Πηγαίνουμε τελευταίο. Έτσι, κατευθείαν τον παγώνεις. Τελευταία 17 λεπτά στην Τρόικα. Εδώ πέρα με Σωτήρη Δασκαλάκη, Τσαλτίδη, Ασλαμά και Παπαδόπουλα που επέστρεψε. Να δώσουμε συγχαρητήρια στο Αριανάκη. Παντρεύτηκε τη διαβάζω στο SDNA. Επικό κανάλι οπαδού του Άρη στο Pornhub. Στο Pornhub, άντε. Ανεβάζει παιχνίδια και τα λοιπά και λέει εδώ... Καμάει, εδώ... Και τα ανεβάζουν κανονικά. Ωραία, πολιτισμός, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ο Μπρούνο Γκάμα λέει, έχει τη μυθική του. Μπρούνο Γκάμα, Μπρούνο Γκάμα. Πες το να κάνεις γραμματικότητα, πες το ρε. Είμαι τέτοιος. Πες να έρθουν τα τσακαλάκια το χαμηλοτάβανο. Πες το. Αποζημίωση δεν θα πάρω μετά. Γιατί πρέπει να βάλω κάτι κάγκελα, κάτι τέτοιο. Καλά, κοιτάξτε, άμα πάνε στο νοσοκομείο και είσαι έτσι. Θα την πάρω την αποζημίωση. Όχι ότι είσαι καλύτερο τώρα. Όχι, όχι. Την αποζημίωση, ρε φίλε, θα πάρω. Τι είπε, Σωτήρη, κάτι που Σωτήρη. Ξέρει τι θα γίνει. Μόλι έρχονται. Κάγκελα παντού. Λοιπόν, μόλι έρθουν και τα λοιπά, θα σε δώσω μια. Θα βάλω εγώ τη φανέλα αυτή και θα δίνω εσένα. Α, ναι, σωστά, μπορεί να το κάνει. Τι κύπελα κι αυτά που παίρναμε. Λοιπόν, τρέχουν οι διαγωνισμοί. Δύο διπλές προσκλησούλες για τον πλούτο του Αριστοφάνη απόψε με Βασίλη Χαραλαμπόπουλο θέατρο Δάσους. Και δύο ζευγάρι γυαλιά λέει ο Τόπτυνο Εσπρές. Παιδιά, δεν είναι απίστευτο. Είναι πιστευτό. Έχουν απαντήσει 8 άτομα σωστά. Από ποια χώρα προέρχονται οι Τέξας. Και για το κουίζ το ποδοσφαιρικό, με το τι έκανε η Αγγλία φέτος που περίμενα να το δω. Να το πω. Τουλάχιστον από έναν ελληνικό σύλλογο. Να το πω. Στην ουσία απάντησε μόνο 8-8-7. Αυτό που έκανε η Αγγλία το έκανε ο ΠΑΟΚ. Αλλά όχι συγκεκριμένα. Τι? Τι? Και πού ήμουν εγώ? Όλο το έδωσε του ΠΑΟΚ. Καταρχήν, επειδή πριν μας είπε και ο Αποστόλης από την Αγγλία, μας είπε για το. Κάτσε από τον τρόπο μόνο και μέχρι το βρεις. FM και ενώ. Για το σηκωτό σιώπη. Ότι ήρθε με το ζόρι, δηλαδή ο Σιώπης. Ο Σιώπης με το ζόρι, ναι. Ενώ στον ΠΑΟΚ πάνε. Προφανώς. Ο Σιώπης δεν είναι ΑΚΠΟΜ. Α, γιατί λες, για τον ΑΚΠΟΜ, τον Άγγλο. Τον Άγγλο. Ποια Άρσεναλ, γιατί. Παρακαλούσε να έρθει εδώ. Δηλαδή του λένε φεύγεις από Άρσεναλ και πας στον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Τώρα. Καταρχάς ρώτησε. Επίσης ο Βέρμπουμ για να έρθει. Όταν καταφέρεις να φέρεις κανένα δανεικό από τη Χάλιφαξ. Φιλέ, λες. Χαζομάρες, διότι έφερα δανεικό, όπως λες εσύ. Δανεικό. Πήρα παίχτη από τη Manchester City πρώτον, τον Daily. Δεύτερον. Αυτό είναι ο Εφημερίδα, ο Μέλι. Δεύτερον και κυριότερον. Ο Daily News ή ο Μύρο. Έχω δανεικό από την Boca Juniors. Α, εντάξει. Τον Εμψιό του Ρικέλμε. Και τη Las Palmas. Las Palmas, τον αμφιφόβητρο τη Ισπανία. Και έχω παίχτε που κάνουν 200 και 300 χιλιάρικα, οι οποίοι είναι πολύ καλύτεροι. Από τους δικούς που πληρώνεις 5 εκατομμύρια. Δεν αμφιβάλλει εσύ πάνε τώρα έξω και πες ότι ο Ζαμπά που έδωσες 5 εκατομμύρια είναι καλύτερος από τον Μπρούνο Γκάμα. Όχι, πάνε πες τον.
Το πάνε, πες το. Παιδιά, και τώρα... πες ότι τα 100 εκατομμύρια που έχει δαπανίσει, ναι, αντικατοπτρίζουν, ναι, την αξία των παικτών και δεν έχουμε άλλα. Ναι, μπορεί να έχει άλλα. Παιδιά, το συνειδητοποιώ. Απλά δεν σε νοιάζει τώρα. Ναι. Ναι, έχω τα λεφτά. Όσο έχει, ναι, τον Ιβάν, δεν, ναι, σε νοιάζει, ναι, το τι γίνεται. Όταν όμως φύγει, α, σκάσει όμως. Αν γίνουμε λογιστές, αν! Λέμε. Αν λέω, αν παίζετε το παν, το τραγούδι που έγινε. Εσείς δεν λέτε ότι το, ναι, το Γενάρη, επειδή δεν μπορείτε να εξηγήσετε πώς έκανα καλή ομάδα, mm, το Γενάρη θα έρθουν οι προσφυγές. Όχι, δεν υπάρχουν κάτι τέτοιο. Και πώς θα τους πληρώσετε. Άκουγα χθες τον Τρέγια. Ο Τρέγιας νοιάζεται για τα λογιστικά του Άρη. Πώς θα τους πληρώσετε, μπήκε στο site του Άρης FC. Ο Παπατρέγιας. Στο Άρης FC μπήκε ο Παπατρέγιας. Βάλε το σποντάκι του Παπατρέγια. Αν έρθει εδώ ο υδραυλικός όμως. Βάλε 8 με 10 τους ακούτε. Βάλε, 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 βάλε. Παπατρέγια. Βάλε, βάλε. Εδώ θα γίνει. Έχει Παπατρέγιας. Καλημερίζω. Σποντάκι Παπατρέγιας. Τα ανάλια. Περίμενε, περίμενε. Το ρώτησε ο Ντρούλινγκ. Τι θα κάνεις, λέει, άμα πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα. Μία στο εκατομμύριο, λέει, το παίρνει ο Άρης. Θα πάω, λέει, στο Άγιο Όρος, θα μονάσω. Ο δρόμος ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Ο άλλος, ο Παπατρέγιας. 12,5 απόδοση δίνει τον Άρη να περάσει τον Πάκο στη βαθμολογία. Όχι για πρωτάθλημα, να τον περάσει. Μπορεί ο Πάκο να βγει τρίτος και ο Άρης δεύτερος. Φιλέ. Ορίστε. Για να τον περάσει τη βαθμολογία. Ιδού η Ρόδος, για να τον περάσει τη βαθμολογία, πρέπει να πάρει καμία 28 ενώσεις. Αυτή τη στιγμή τις ενώσεις τις, ναι, έχεις εσύ. Όχι εγώ. Εμείς. Και πώς δεν πήραμε το πρωτάθλημα πέρυσι, δηλαδή. Τι είμαστε, ρε φίλε. Αφού αυτοκτόνησες. Αυτοκτόνησες. Όλα ήρθαν στρωμένα για να το πάρεις. Και πάει ο άλλος και πετάει το ρολό. Και δεύτερη χρονιά θα γίνει, φίλε, πάλι αυτοκτόνηση. Έδωσε ευκαιρία στο Μελισανίδη. Δηλαδή. Φοβερό να έχεις τις ενώσεις. Αν ήταν πάω κάρι. Δύο χρονιές να έχεις τις ενώσεις και να μην πάρεις πρωτάθλημα. Αν ήταν πάω κάρι. Να πάρεις ενώσεις, α πούμε, ο Μαρινάκη και να παίρνει πρωτάθλημα η Λάρη. Δεν θα έχει τιμωρηθεί. Αλλά επειδή ήταν ο Τίγρη. Μαγκία στον Τίγρη, ναι, δεν μπορείς να κάνεις. Αμ! Σε έκανε μια χαψιά, σε έκανε. Ναι, 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 ναι. Μήνυμα... Σε έκανε μια χαψιά το αεκάκι, όπως το λες. Ναι. Μήνυμα... Το αεκάκι, ναι, σε έκανε μια χαψιά. Πήγα και τον κατούρισα στον τελικό του κυπέλου. Και εσύ τώρα τον κατούρισες στον τελικό του κυπέλου. Φυσικά. Σου πήρε το βιτί, το βιτί όλο με τα καύσιμα, ναι, και του πήρε ένα μπετονάκι τώρα, εντάξει, ρε Παναγιώτη. Μπετονάκι, μπετονάκι. Συγκριτικά, ναι. Αυτό σε έκανε την άλλη. Ποια? Με την τέτοια του. Ναι. Ζέλους από πάνω μέχρι κάτω. Εσύ τα ξέρεις αυτά γιατί. Σκασμένος τα πρωταθλήματα είσαι. Η σκασμένος. Η ΑΕΚ, όχι εγώ. Α, έτσι όπως το περιέγραψε όμως. Ο Τίγρη, λέω. The eye of the tiger. Δεν είσαι γατάκι προς τον Τίγρη. Στον τελικό στο Καφτατζόγλου με τον Ολυμπιακό, πώς κίτρινες είχε ο Άρης. Σε εκείνο το σκληρό παιχνίδι που ήρθαν οι άλλοι με τις Αγιονάρες, ο Κοβάτσης και αυτοί. Και το θυμάκι. Πώς κίτρινες είχατε. Κάθισα και έχασα. Όχι, ρε, Παραγιώτη, το σκηνικό στο τελικό εκείνο με τον Παοκτσί που πήγαμε στο μάτς. Να το πω μετά. Χρήστο, δε. Μαζιάζει και πάρα πολύ. Όχι, ωραίο. Ο Παοκτσί υποστήριζε. Ο Παοκτσί, εννοείται. Εσύ τι υποστήριζε, Παοκ Ολυμπιακό. Τον Παοκ. Εγώ. Τον Παοκ. Εγώ. Εσύ είναι. Εγώ. Είσαι βλάκα, εγώ δεν καβώ είμαι. Εσύ είναι, κοιτάω. Εγώ. Ο Τουρκοντίσιο είναι και εγώ. Εγώ τι είμαι. Παοκ Ολυμπιακό, τι υποστήριζε. Το ποδόσφαιρο. Η απαντήση ότι νομίζω ότι σήμερα είναι. Έχουμε κοντά μας τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Έχει και άλλα ωραία τέτοια. Θα χάσει. Για πιθανούς τελικούς ομάδων της πόλης με ομάδα της Αθήνας. Αναστασία, ξέρεις, September. Earth, Wind and Fire. Λοιπόν, γεια σας. Είμαι ο Γιανακόπουλος και ήρθα για να τούτουτ την κόρη σας. Για να τι? Γιανακόπουλος. Σε λατρεύω. Αυτό σε λατρεύω. Γραμμές περιμένουν, ναι. Και πάμε και στον 211. Καλημέρα, παιδιά. Θέλω να πω κουράγιο, ραδιοφωνικέ φίλε Χρύσανθε, και να τον θυμάστε με αγάπη. Να ξέρεις ότι σε πάω πάρα πολύ, Νίκος Πάοκ Ασβεστοχώρη. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι ο τύπος του Παοκτσί που λατρεύουμε να αγαπάμε και να έχουμε ακροατή. Ευχαριστώ, φίλε μου, να είσαι καλά. Για τα μηνύματα, γιατί δεν το είπαμε, κόψαν τα παιδιά. FM κενό, μηνυματάκι, αποστολή στο 54. Και τον τιμάμε. Έτσι. Και θα τον αγαπάμε και θα τον τιμάμε για πάντα. Όσο έχουμε τα μυαλά. Είναι ζωντανοί οι άνθρωποι που φύγανε, παιδιά, όσο κρατάμε ζωντανή τη μνήμη τους. Και ο Χρύσανθος, πιστεύω, το κάνει και θα το κάνει για πάντα. Και εμείς θα την κρατάμε τη μνήμη, γιατί είναι υποχρέωσή μας, όπως λες. Γιατί το θέλουμε. Ναι. Αλλά δόξα τω Θεώ, μας έχει δώσει ο Θεός. Τον Χριστάκο, για να μας τον θυμίσει. Να το όνομα. Ναι. Τον παππού. Έχω και τον αδερφό μου που είναι Χρήστος και αυτός. Χρήστος, ε. Ναι. Ναι. Οπότε πιστεύω θα τον θυμόμαστε. Ο αδερφός μεγαλύτερος είναι. Όχι. Τρία χρόνια. Περιμένουν δύο γραμμές, παιδιά. Ναι. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. 54526. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις. Ορίστε. Και Arsenal, ρε. Γεια σου, ρε. Α, το που λένε μου. Πάω και Arsenal. Καλώ ήταν. Άρα ξέρει να μα πει για τον Ακπόμ. Για τον. Χάρη. Ποιον θέλει περισσότερο, να έπαιζε στην Arsenal ή στον Πάο Ακπόμ?
Χάρηκε ο ΑΚΠΟΜ όταν του είπανε φεύγεις από εμάς και πας στην Ελλάδα, σε ένα μέρος που λέγεται ΠΑΟΚ. Πού να ζεις τέτοια ατμόσφαιρα. Ο ΑΚΠΟΜ ήταν μια ζωή στο προθάλαμο της πρώτης ομάδας, για αυτούς που δεν ξέρουν, εκεί είναι λίγο. Ναι. Και ήρθε ο Γκάμα και νομίζουν ότι ήρθε ο Ερίκε, ας πούμε. Δεν ξέρω και εγώ ποιος είναι ο ομάδας. Ποιο Ερίκε. Ο ΑΚΠΟΜ ήταν μια ζωή στο προθάλαμο της πρώτης ομάδας. Καλά, η Άρσενα λες περίπου 80 μαυράκια στο προθάλαμο, ρε εσύ, μη με τρελαίνεις. Ενρίκε, εννοείς αυτόν που έπεσε στον ΠΑΟΚ. Και με αυτούς δεν μπορούσε να παίξει. Ειδικά η Άρσενα έχει 80 μαυράκια στο προθάλαμο κάθε χρόνο. Εντάξει, αυτό που το λέω. Εγώ διάβαζα και αυτά που λέγανε, διάβαζα την ίδια προπονητής κάθε χρόνο. Εντάξει, ναι, ωραία. Δεν λες ιστορίες τώρα. 820. Δεν ασχολήσουμε την Άρσενα, εγώ ασχολούμαι. Ρε τι σε ρώτησε όμως το άκουσες, το ρωτάει του. Και στεναχωρήθηκαν πολύ που κάποιοι που διάβασαν και στα φόρουμ όταν έφυγαν γιατί τον πίστευαν. Αλλά με Ουμπαμεγιά και Λακαζέτ μπροστά δεν θα έπαιζε ποτέ. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ωραία. Να το καταρρύψουμε και αυτό γιατί κάποιος δεν τους αρέσει. Δεν τους αρέσει, τι να κάνουμε. Να το βγάλουμε και αυτό παλτό και σαν κάτι. Ποιος είπε. Τι λες ρε, κατάλαβες τι είπα εγώ. Δεν είπαμε τίποτα. Εγώ περιμένω να δω ΠΑΟΚ με Καρέλι ΑΚΠΟΜ μπροστά να βγει ο Σέρβος. Πλάκα μου κάνεις, σε μένα το λες. Σέρβος δεν βγαίνει με τίποτα. Αλλά κάτσε το μαρκάρι ο Μαύρα. Αυτό με την Τούμπα μπορεί κανα να τρίμηνο. Το βγει. Άκουσε Πετσαλτίδης. Άμα το, αν το μαρκάρι λέει ο Μαύρα, θα δεις τι έχει να κάνει. Κανα τρίμηνο θα βγει. Τρέμουμε, τρέμουμε. Αλλά... ο περήφανος Αλβανός στόπερ. Αυτόν θα του αλλάξετε τον τόνο, τον τονισμό στο επιθετικό. Μαύρα, η Μαύρα είναι. Μαύρα είναι. Είμαστε στο πρωταθλήματος και νόμιζα ότι κέρδισε τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα. Τώρα και ζει σε ένα σύννεφο. Μένει σε σύννεφο. Πρόσεχε το σύννεφο, μην γίνει καταιγίδα. Σιγά βρε ψυχάλα. Σιγά βρε ψυχάλα. Ω παιδιά, παιδιά, μπράβο. Χαίρομαι τους παοκτσίδες που βγάζουν τον ποιητή από τον Τζαλτίδη. Σιγά βρε ψυχάλα. Τι βρε να βγάλουμε, βρε. Τι να βγάλουμε, ότι με χείριση δεν βγαίνει ο ποιητής από τον Τζαλτίδη. Τέλος πάντων τώρα. Τέλος πάντων τώρα για την Τζέλση, γιατί έχω πάρει τις άλλες δύο. Του Λονδίνου πρέπει να πάρω και αυτήν τώρα. Σωστά. Αίτητο στο Λονδίνο. Η Φούλαμ και η West Ham μου έχει μείνει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω και πότε θα πάρω. Κάποια στιγμή μπορεί να τη συναντήσουμε. Αν πάρουν πρωτάθλημα. Άμα κατεβαίνουν στην Τούμπα με 19 χρόνια, θα του πάρει. Θα κατέβουμε 19 χρόνια, δεν φίλε. Με του ΑΚΠΟΜ. Στο White Hart λέει να επαναλάβουμε ότι παίζανε με του κανονικού, έτσι. Μόνο. Κλείσε, κάνε έναν επίλογο επειδή περιμένουν άλλοι δύο και είναι από κινητά. Βρέα τον άνθρωπο να μιλήσει. Άλλοι δύο περιμένουν και είναι παρακάτω. Όλοι από κινητά είναι, αφού έχουν χρόνο ομιλία. Το ίδιο πράγμα είναι. Αυτό με τα κινητά ήταν πριν 20 χρόνια. Ο Γκάμα είναι πολύ χειρότερο. Όπω και ο ποιος? Βαρέλα είναι πολύ χειρότερο από τον Δελιζήση. Από τον Δελιζήση όχι, από το Μαύρα ή μπορεί. Από τον Δελιζήση όχι. Από τον Μαύρα ή όμω μπορεί. Ο Δελιζήση είναι παλικάρι. Και άμα έχει παίξει και ο Βαρέλα 10 χρόνια στην Πουντεσλίκα, να δεν μα πει. Στη Ρουμανία έπαιζε. Επόμενο. Επόμενη στη Ρουμανία έπαιζε. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Και υπάρχει και κάτι να το ξέρετε όλοι που λέγεται value for money. Ναι, ναι. Αν πληρώνεις κάποιον 5 εκατομμύρια και σου παίζει για 5 χιλιάρικα. Ναι, να τον πληρώσεις όμως. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Σωστή παρατήρηση. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, φίλε. Χρήστος Πάουκ. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο. Ακούμε πάλι κάτι. Χρήστος Πάουκ. Χρήστος, ναι. Δεν είπε Χαρίκλια Νάσα. Χρήστος Πάουκ είπε ο άνθρωπος. Ελά, σπάνιο, ρε, φίλε. Τι σου, τι ακούς, και... Έλα, αφήστε το να μιλήσει. Πάμε. Και συνάδελφος. Παναγιώτη. Άντε ρε. Δημοσιογράφος. Νάτος. Παραγωγός. Χρήσανθε συλληπιτήρια καταρχάς. Να είσαι καλά. Να πιαστώ λίγο από κάτι που είπες. Από ό,τι θες να πιαστείς. Που ακούγεται συνέχεια, ναι. Που το λέτε και εσείς και διάφορα. Το λέμε, ναι. Ότι αυτοκτονήσαμε. Ο Αδαμό είσαι. Ότι... Ναι, ναι. Εντάξει. Ότι αυτοκτονήσαμε πέρσι και τέτοια. Αυτό δεν είπες πριν. Κάτι τέτοιο, ναι, αφού πέταξε ο δικός σου το, πώς το λένε, το ρολό. Και εσείς στο μπάσκετ πετάτε χιλιάδες τέτοια δηλαδή και σίγουρα κουμπάνε σε κάποιον, αλλά δεν κάνει θέατρο. Ένα αυτό. Εγώ δεν είπα, πρόσεχε λίγο, το είπα. Και αν θυμάσαι τότε και στις εκπομπές που κάναμε εκείνες τις μέρες, είπα ότι ήταν θεατρίνος ο Ισπανός. Το έχω πει. Στο Άρης Πάοχ μετά χαρτάκια δεν πετάξατε. Στο μπάσκετ πέρσι δεν πετάξατε χαρτάκια. Φυσικά. Φαντάσου δηλαδή σας κόψαν ένα τελετουργικό δηλαδή επειδή έκανα άλλο θέατρο. Ένα αυτό. Φίλε, αφού άλλαξε ο νόμος και με τιμωρούν, τι θα κάνω. Χαζός θα είμαι. Αφού βλέπω ότι από ένα σημείο και έπειτα αρχίζουν και το τιμωρούν αυτό. Μετά αν το πετάξω με βλάκα. Φίλε, δεν τιμωρούν. Δεν τιμωρηθήκαμε για το ρολό που πετάξαμε. Γιατί τιμωρηθήκαμε επειδή και καλά τραυματίστηκε. Έτσι είναι. Άμα δεν τραυματιζόταν, λάθος κάνεις. Η ρήψη τιμωρείται. Ο νομοθέτης, ναι. Παιδιά, το είπαμε αυτό, Χριστό. Βοηθήστε, άμα αν διαφωνείς. Αν είναι ρεμάριε, όποτε πετάνε, ναι. Χαρτάκια. Έτσι, ο το... Δεν είναι χαρτάκια. Ο νομοθέτης την ρήψη τιμωρεί. Δεν γίνεται, την ενέργεια. Δεν γίνεται όποτε θέλουμε, όποτε χτυπάνε οι άλλοι, ναι. Να λέμε ότι είναι βαρύ ένα κιλό.
Και όποτε το πετάμε εμείς δεν είναι χαρά. Ο νομοθέτης δεν τιμωρεί, Χρήστο, το αντικείμενο, την ενέργεια, την τιμωρεί, πράξη. Τιμωρεί την ενέργεια, τιμωρεί και τον τραυματισμό. Και είναι άλλη τιμωρία στο αν δεν είχε τραυματιστεί. Είναι άλλη τιμωρία αν έχει τραυματιστεί. Έχει δίκιο αυτό ο φίλος. Αυτό έκανε λοιπόν, έκανε τον πεθαμένο ενώ τον έκανε μία που ένα δάγκο στο χείλος του μόνος του, αλλά έδωσε δικαίωμα. Είναι να σου πω κάτι. Δεν βγήκες όμως όταν έγινε με την Κουρομπίλια που δεν είχε καν τραυματισμό και τιμωρήθηκε ο Άρης. Πού το ξέρεις αν βγήκε ή όχι. Δεν βγήκε. Εγώ, ρε φίλε, τώρα τελευταία έχω ξεκινήσει να παίρνω τηλέφωνο. Εντάξει. Κανένας λοιπόν φίλος του ΠΑΟΚ δεν βγήκε να υπερασπιστεί τον Άρη. Χουλιαμά και εκεί στην Πιταθνική φωνάζανε. Γιατί είμαι δηλαδή να υπερασπιστώ τον Άρη. Μπράβο, πολύ σωστά μιλάς. Όχι. Άρα εγώ γιατί να υπερασπιστώ εσένα. Όχι, σου λέει υπερασπίσου το δίκαιο. Όταν ζητάς το δίκαιο να το λέω, θα πρέπει και εσύ να το λες. Ναι. Αυτό που λες αντικρούω, δεν είπα να μην υπερασπιστεί. Μα δεν το έκανες, συμφώνησες με αυτό που είπα. Εγώ είπα ότι ήταν ένας θεατρίνος που εκμεταλλεύτηκε την περίσταση. Το ίδιο δεν λες. Να πάμε και στο δεύτερο. Λες κάτι άλλο. Εμείς έχουμε τις ενώσεις και τα κόζια και τα τέτοια. Τα έχετε, δεν τα έχετε. Πώς τα έχουμε. Όχι, ΑΕΚ τα έχει. ΑΕΚ, εντάξει, οκ. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Ο Βαγγέλης Γραμμένος δηλαδή, που είχε στο προεδρείο της ΕΦΣΥΜΗ τον Γκαγκάτση στο γιο, είναι της ΑΕΚ. Φοβερό θα είναι δηλαδή ο ΠΑΟΚ να μην πάρει δεύτερη χρονιά πρωτάθλημα, ενώ έχει την ΕΠΟ, έτσι όπως το λέτε. Δεν θα πάρεις. Φοβερό. Πάλι δεν θα πάρεις. Υπήρχε περίπτωση, Χρήστασε, να παίζει ΑΕΚ ΠΑΟΚ και να φάμε τέτοιο γκολ σαν του Βαρέλα και να το ακυρώσουν? Όχι. Μία στο εκατομμύριο θα το ακυρώνανε. Μισό λεπτό. Και σου είπα το εξής. Περίμενε λίγο, Χρήστατε, και ό,τι θες λες μετά. Ναι. Το μετράει ο διαιτητής, έτσι. Σωστά. Το έδωσε. Έδειξε γκολ. Το μετράει ο επόπτης. Δεν το μέτρησε ο επόπτης, παιδιά. Ο το επόπτης... μέτρησε αφού έφυγε σέντρα τώρα, μην με λες. Αυτό το έφυγε σέντρα, το λέτε εσείς. Το βίντεο το λέει, ρε. Το βίντεο είναι ότι πάει να φύγει προς τη σέντρα και σταματάει και σηκώνει. Έφυγε. Τα ακούσαμε. Ποιος το ακύρωσε, ρε. Τώρα τι θα ξαναγυρίσουμε πάλι σε κοινό. Θα ξαναγυρίσουμε πάλι, έφυγε σέντρα το Σεπτέμβριο. Που ακύρωσε! Και στο κάτω-κάτω ο διαιτητής. Ναι, αν θες να το σταματήσουμε, όμως μην με αφαιρετε αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Το ανέφερε ο φίλος μου. Το ανέφερε γιατί έτσι ήλες για την ΕΠΟ και το ένα και το άλλο. Δεν θα πει να μιλήσει. Συγγνώμη, τι θες να πει. Το FBI είναι στην πόλη. Το FBI είναι εδώ. Όσα χρόνια θέλουμε θα συζητάμε για αυτό το πρωτάθλημα. Ωραία, επόμενη γραμμή τελευταία. Ωραία, Αναστασία, επόμενη γραμμή. Έλα, άντε να κλείνουμε, φεύγουμε. Και τελευταία. Και τελευταία γραμμή. Πού πας, εκπομπή έχεις μετά. Καλά, σφίγγει μετά. Πάω 24. Με την φανέλα που θα κάνεις. Τελευταία γραμμή, αδερφέ, σε ακούμε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα Μάρη, καλημέρα φίλε με τον μπλε αμάξι, καλημέρα και φίλε με τα κίτρινα γυαλιά. Γεια σου φίλε. Γιώργο Ιταλό. Όνομα και ομάδα. Γιώργο Ιταλό, εσύ είσαι. Συλληπιτήρια, ναι. Να είσαι καλά. Εγώ είμαι. Ο παδός του ΠΑΟ. Πάμε Γιώργο Παλικάρι, ναι. Μου πάνε. Πού το ξέρεις ότι είναι κίτρινα γυαλιά. Με έχεις δει. Σε έχω δει, ναι. Α, ωραία, ναι. Κίτρινα, έχει και σε ακούω κιόλας. Λοιπόν. Δεν κατάλαβα πριν γιατί είπες για το Μελίσσα. Για το Μελίσσα, ναι. Τι ήθελες να μάθεις. Όχι, λέω. Το δώσαμε 2 εκατομμύρια. Ναι, ρε φίλε. Και ούτε 100 χιλιάρια δεν είναι. Με παρουσία, νομίζω με παρουσία υπουργού μπροστά, ε. Ούτε 100 χιλιάρια δεν άξιζε. Με παρουσία. Με πικάρει εμένα σαν παοξί. Νομίζω παρουσία υπουργού δεν έγινε. Είπε ο άλλος ότι χαριστικά πήρε πούλησε ο Άρης τον Κλιγκόπουλο. Και σου λέω εκεί εσύ. Τον Κλιγκόπουλο. Τον Πιτσερικά, ρε. Αυτόν που είναι το 19χρονο πήρε στον Ολυμπιακό. Δεν τον ξέρω. Χαριστικά τον πούλησε, λέει, και πήρε τα λεφτά. Και του λέω και εσύ χαριστικά πούλησε το Μελίσσα. Αυτό είπαμε. Δεν είναι ίδιο μέτρο σύγκριση, τέλος πάντων. Αν βάλει τα 300 χιλιάρικα με τα 2 εκατομμύρια. Σε αναλογία είναι. Σε αναλογία. Ωραία, εντάξει. Αυτό είπαμε. Δεν είπαμε. Δεν έχω δει την ομάδα σου για να κρίνω για φέτος. Μέχρι στιγμής, ακούω καλά λόγια. Να σου πω κάτι στο σημείο αυτό. Ο Άρης δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Είναι μια καλή ομάδα. Δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω. Ναι, το λέω και για τους δικούς μου. Είναι μια καλή ομάδα η οποία ακόμα θέλει πάρα πολλά ψωμάκια να φάει. Η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι την πεντάδα την έχει. Μέχρι εκεί. Να χαμηλώσουμε όμως, λίγο Τζίκα, και να χαλαρώσουμε. Γιατί βγαίνουν οι δικοί σου όλοι και ματώνουν τα λάρια και τους συγχωρεί. Γιατί ρε φίλε ήταν 6 χρόνια στην αφάνεια. Εντάξει, άλλο, μια προσδοκία και μια τέτοια ενθουσιασμός. Άσε με να ολοκληρώσω. Άσε με να σου πω τι θέλω να πω. Γιατί βγαίνουν και λένε μας κάνει κακό η διακοπή. Ότι είχαμε ρυθμό ίσα η ομάδα. Όποιος λέει, όποιος αριανός, άκουσε με λίγο. Όποιος αριανός λέει ότι κάνει κακό η διακοπή δεν ξέρει τι συμβαίνει στην ομάδα και δεν έχει ιδέα. Μα 15 μεταγραφές έκανες, αυτό ξέρω εγώ. Πρέπει να δεχτεί ομάδα. Μπορούσε να είναι ένα μήνα η διακοπή. Ένα μήνα για να δουλέψει με τους παίκτες. Σωστό.
Είδες, μίλησα για τον Άρη. Μπράβο, σωστό. Ωραία. Αυτά. Γιώργο, πριν κλείσεις, μήνυμα για να κλείνουμε. Είναι σχετικό πακέτο, κλήρωση τα πάντα. Λέει 887. Το έκανε ο ΠΑΟΚ, αυτό που λέω δηλαδή, στην εκτέλεση φάουλ με την Μπενφίκα, ρε Παναγιώτη, εντελώς φιλικά. Για άλλο λέει, δεν καταλαβαίνω. Ρε Παναγιώτη, εντελώς φιλικά, η πολλή ειρωνία δεν είναι ωραία. Σας το λέω σαν φίλος εκπομπής και του σταθμού. Ωραία. Να είσαι καλά, 887. Να είσαι καλά, πάλι καλά. Εντάξει, το τσέντερ, να είσαι καλά. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, ειρωνία τώρα, εντάξει. Κάποιες στιγμές ανεβάζουμε και τους τόνους, εντάξει, οκ. Λοιπόν, πάμε τώρα στους νικητές. Υπάρχει σεβασμός πάντα. Και στις απαντήσεις. Και το ξέρει ο χρόνος. Πάμε στις απαντήσεις και στους νικητές. Ηρωνία. Ναι. A real gangster. Εντάξει, το πει ο καθένας στο τηλέφωνο, βάζερση. Έχει Σεπτέμβριο. Πρόσεξε όμως, μην έχεις κανένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Γιατί έχει μια δίωξη. 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 Πρόσεχε, μην. Έτσι, γυροβόλαρα. Λοιπόν, οι απαντήσεις στα quiz και οι νικητές. Η Τέξας είναι από τη Σκωτία. Είχαμε, δεν κάνω λάθος, 9 σωστές απαντήσεις. Το απάντησε και ο τραγικός εδώ πέρα. Γι' αυτό το γράψανε. Okay. Μ' ακούσαν που το είπα. Και εκείνο που δεν έχει εφαρμόσει κανένας ελληνικός σύλλογος είναι αυτό που έκανε η Αγγλία περίπου 30 φορές σε κάθε ημίχρονο. Μου το γράψαν και αυτό. Το Love Train. Το τρενάκι της αγάπης. Που πήγαιναν 5 παίκτες μαζί, κολούσαν ο ένας πίσω από τον άλλον. Αλλά αυτό οι Άγγλοι το κάνουν εδώ και χρόνια. Το Love Train. Όχι στο ποδόσφαιρο. Και δεν είναι στο ποδόσφαιρο. Στάμπαρε την ώρα πως είναι. Όπως είναι την ώρα, σταμπαρέτα. Κόψτο. Κόψτο. Into the bed. Κόψτο. Μπορώ να το πάω στο βρετανικό προξενείο. Ω, τρέμουμε τώρα. Και να μην ξαναδουλέψω. Άκου λίγο. Για τα επόμενα 20 χρόνια. Όταν τρέμουμε, τρώμα. Όταν το πας στο βρετανικό προξενείο. Και θα σε πηγαίνω, Αναστασία, για 2 ώρες για μπάνιο. Πρόσεχε, μην γίνεις και εσύ κομμάτι και βαγόνι του τρένου. Πήγες για μπάνιο, πού ντιαζες? Είναι Σεπτέμβριο που είναι καλές. Πρόσεχε, όταν το πας, μη σε βάλουν μπροστινό βαγόνι. Στο Love Train. Βλάξ. Πατέρα τεσσάρων παιδιών. Πατέρα τεσσάρων παιδιών. Έλα Μάριο, θέλα χαμίνι. Και μέλος SEM. Κάμουν χαμίνι. Κανένας σύλλογος ελληνικός δεν εφάρμοσε στα corner το Love Train. Το τρενάκι της αγάπης. I would like to be. Που κολλάνε μαζί 5 ποδοσφαιριστές και όταν η μπάλα σηκώνεται, διαλύονται προς διάφορες κατευθύνσεις, αλλά όχι τυχαία. Όταν η μπάλα σηκώνεται. Έτσι. Καλά, μιλάμε για βλάκα τώρα. Έτσι. Αυτά τα οικονομούμε, να σου ρε Μάρι. Μιλάμε για μεγάλο βλάκα τώρα. You are a jerk, jerk, jerk. Λοιπόν, τα γυαλιά ηλίου πάνε στους. The sunglasses go to. Παναγιώτη Θεοδόρου. Παναγιώτη. Και στον Αριανό. Και στον Αριανό. 887 Θεοδόρου, που απάντησε. God. Παναγιώτη Θεοδόρου. God present. God present. Και στον 887 τον Αριανό που απάντησε ότι η Αγγλία είχε εκπληκτικές εκτελέσεις στη Μένον. Εγώ θέλω συγκεκριμένα το Love Train. Δεν το είδαμε από κανέναν. Love Train. Και πραγματικά λυπάμαι. Μπορεί να το κάνει ο Ηρακλής με τους ψηλούς που έχει φέτος. Και στα στόπερ και στα αμυντικά χαφ. Ο Ηρακλής θα το κάνει σίγουρα. Να πούμε εδώ πέρα μια που είπε Ηρακλής. Ναι. Ο Τόμ Παπαδόπουλος θέλει να πάρει τον Ηρακλή. Δεν, και ο άλλος θέλει. Δεν πλήρωσε τη σουίτα που είχε πάρει στον Άρη και τον κάνα διαφήμιση. Πήρε σουίτα ο Παπαδόπουλος, πήρε σουίτα ο Παπαδόπουλος. Δεν την πλήρωσε. Και ο Καρυπίδαρος πήγε και την πήρε πίσω. Δεν υπάρχει ο Καρυπίδης σε αυτά τα θέματα. Άιντε, σε αυτά τα θέματα. Πάνε Παναγιώτη, φύγε. Πού πας? Του μόρου. Τι του μόρου? Έλα, πρέπει να βάλω. Οι νικητές. Αύριο τι μπλούζα θα βάλεις? Θα δω. Θα είναι έτσι ωραία. Άρα θα βάλω Παπαφλωράτος. Ή μάλλον Αλέκο Κατσιαούνη και να φεύγει. Βάλε Παπαχρόνη. Θα βάλω Αλέκο Κατσιαούνη και από πάνω το γκοσκοτά έτσι με τέτοιο, με πεντοχιλιάρα. Θα τον βγάλεις καλά, θα τον βάλεις καλά αύριο όμως. Όχι, δεν τον πήρε. Εμείς φυσικά τι είμαστε εμείς. Εσύ σου ρουλιάζεις. Πάω και είμαστε ένα Λίμπρεξι Μανιώτσι. Το άλλες του μνήμης 1-2. Πακετουά. Πακετουά. Άιντε, χρώμα. Λοιπόν, Πλούτος. Νικητές είναι ή. Πλούτος είναι ο σκύλος του Μίκι Μάους. Εκείνος είναι Πλούτο, νομίζω. Εντάξει, στα ελληνικά. Πλούτος. Η κυρία Θεοδώρα Κώστα. Κι άλλη Θεοδώρα. Και ο κύριος, και Θεοδώρα. Ναι, και ο κύριος Θάνος Αποστόλου. Επαναλαμβάνουμε. Τους νικητές τους πήρες μαζί σου. Τους ψάχναμε. Όχι, τους αφήνω εδώ πέρα, αλλά η Μαριλής πολλές φορές η κοπέλα, επειδή έχει και άλλα πράγματα, ασχολείται σοβαρά. Τι? Make-up, τέτοια διάφορα. Α, ναι. Δεν... Έχει δίκιο. Λοιπόν, σήμερα η κυρία. Είναι όμως. Ναι. Η κυρία Θεοδώρα Κώστα και ο κύριος Θάνος Αποστόλου. Διπλές προσκλήσεις να είστε το βράδυ πάνω. Καλό είναι να είστε κατά τις 9 παρα 20 παρατέρα το αργότερο, γιατί θα γίνεται χαμός. Αυτά. Τα Media Mark τελειώσαμε, τα είπαμε όλα. Media Mark κανένα, μήπως. Νομίζουμε. Θα κάνω ένα δώρο εγώ. Σε ενημερώνω. Ναι. Σε ενημερώνω. Πες να πω λίγο μας ακούει. Ναι, ναι. Ένα από τα πιο όμορφα κορίτσια της Νότιας Ευρώπης, η Μαρία. Η Μαρία. Η κόρη μου. Συντονίστηκε και γελάει, δεν ξέρω με τι. Όχι, δεν το ξέρω. Δεν είναι από τα πιο όμορφα κορίτσια η κόρη μου. Το μωρό η Μαρία. Το μωρό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γιατί? Είναι ίδιο Χρήστος.
Σας αποχαιρετάμε. Με το καλό αύριο, 10 η ώρα εδώ, Τρόικα, 10 με 12, όπως πάμε κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, εδώ και 3,5 χρόνια, με δύο παοκτσίδες να έχουν εγκαταλείψει το Μετερίζη και τον Παναγιώτη Παδόπουλα να αντέχει για τέταρτη μέρα, να δούμε πόσο θα αντέξει. Σας αφήνουμε με Αναστασία και September από Earth, Wind and Fire.